Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομήρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Απλούπλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να κάνετε οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητό σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκίνητο και θα σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή την οποία θα πάρετε στην αγορά. Στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, να το λύσετε και να το πάρετε προκειμένου να δώσετε λύση στο πρόβλημά σας μέσα από ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα ανταλλακτικών που υπάρχει στο www.listoparto.gr. Δωρεάν κουπόνια από το goldmall.gr. Αποκτήστε τώρα στο www.goldmall.gr δωρεάν επιταγές για γεύμα σε δεκάδες εστιατόρια της πόλης με έκπτωση 50%. Εκτυπώστε τη δωρεάν επιταγή της επιλογής σας δωρεάν, παραδώστε την επιχείρηση, πληρώστε εκεί την αξία του γεύματος και απολαύστε τις αγορές σας πιο οικονομικά και πιο απλά από ποτέ με το goldmall.gr, το οποίο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Με χορηγό την Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλη μπάλα, δίνοντας σε εσάς οι οποίοι θα αποκτήσετε το καλοκαίρι το αυτοκίνητο το οποίο θέλετε, δηλαδή είτε το Skoda, είτε το Kia, είτε το Hyundai, και θα έχετε όφελος, κέρδος δηλαδή, με την αγορά του αυτοκίνητου θα σας κάνουν δώρο το καύσιμο για όλο το καλοκαίρι. Είτε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai.
Μόνο στην Εσκιά Τριμπαλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο ή στο 2310-596-596. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι το αυτοκίνητό μας το προσέχουμε σαν τα μάτια μας και καλά κάνουμε. Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα λιπαντικά, τα καλύτερα λάδια και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λιπαντικά Veg έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά Veg γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά Veg είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά Veg. Είδες Diego Armando Maradona? Το πρεζόνι, το είδα. Πίτα στην κοκαίνη ήταν. Λάθος. Λάθος. Χτες ξανά ρωτώσεις, ήταν αφού κοιμήθηκε. Πίτα ήταν. Χτες δεν ήταν. Λάθος κάνει. Χτες δεν ήταν, ήταν τον αφήσαν νηστικό. Γι' αυτό και τον πήρε ο ύπνος. Και στο τέλος όμως ήταν ίδιος ο Mr. Bean. Να σου πω κάτι. Φίλε, δεν χειρότερο λέσει στην κοινωνία του ποδοσφαίρου από αυτό τον κοπρίτη δεν υπάρχει. Χειρότερο λέσει. Χειρότερο παράδειγμα για έναν αθλητή, για ένα παιδί που κάνει αθλητισμό δεν υπάρχει. Αυτό το κοπρόσκυλο να πούμε. Όταν θα λέγαμε αυτά. Δεν θα το λέγαμε αυτά. Μπάλα παίζει. Δεν λέγαμε αυτά. Για την μπάλα θα το κρίνει, μα έλεγε. Τι? Για την μπάλα θα το κρίνει, μα έλεγε. Στην μπάλα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν εκφράζει το ποδόσφαιρο. Εκφράζει τον εαυτό του. Κι όμως είναι μια ποδοσφαιρική. Ήταν μια ποδοσφαιρική. Τι, γιατί τώρα. Γιατί παραμένει, τι είναι, προπονητή είναι, τι είναι, ακαδημίε. Σε αυτή τη ζωή. Μάνατζερ δεν... είναι. Αυτό... Δηλαδή έπαιξε μπάλα 30 χρόνια. Μέχρι 30 χρονών. Μέχρι τα 70, για που απεθάνει, έχει άλλα 40 χρόνια. Αυτό... Δηλαδή από τα 30 μέχρι τα 70, δεν σε κρίνουμε δηλαδή. Να απαντήσω. Τι να απαντήσει, να απαντήσει. Αυτό άφησε το στίγμα του. Τι στίγμα. Αυτό το ποδοσφαιρικό. Πήρε πρωταθλητριών με ομάδα. Αν πήρε. Πήρε UEFA. UEFA. Ναι. UEFA πήρε και ο Θεός Μωσίμος. UEFA. Τι UEFA, ρε. Φίλε, πήρε παγκόσμιο κύπελλο. UEFA πλάκα πήγε. Μου, δηλαδή για τον Μέση, μα λε δεν πήρε παγκόσμιο κύπελλο. Ο Παραπραστανίτης πήρε ημιτελικό UEFA. Άλλο τι είναι. Το τρόπαιο το πήρε. Το τρόπαιο το πήρε. Τι θέλω να σε πω, δηλαδή. Το τρόπαιο. Πήρε τρόπαιο το UEFA. Χέσε μέσα. Θα κάνει κάτι καινούργιο. Άσε με ρε κόκκινε το Μαραντόνα τώρα. Επειδή σου φέρα πίπα γι' αυτό το κάνει. Πίπα. Ναι. Ο νηστικός Καρβέλιο είναι. Τι λέει αυτός, δεν καταλαβαίνω. Άκου, πίπης ονειρεύεται. Α, δεν υπάρχει ελπίδα. Ρε. Πίτα ρε, πίτα είπα. Ρέατε τώρα τελείω με τα θέματα με τον Μαραντόνα, τον Πρεζόνι, τώρα άσε με ήσυχο. Ναι, την είδα στην Αργεντίνη. Την είδα την Αργεντίνη. Πώς σου φάνηκε? Κακή. Απλά. Ναι, αρκετά κακή. Ομάδα, το Μέση τον είδε. Τον είδα το Μέση. Πού τον είδε? Τι που τον είδε? Σε ένα γκολ φάνηκε μετά. Ναι, ο Μέση τι με. Ο Μέση. Δεν είναι ο Μέση ο οποίος ήταν προδιετίας. Πρώτον, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Ο Μέση, άμα τον βγάλεις σε μεγάλες διαδρομές, στα 31 του, όπως οποιοδήποτε μεγάλο ποδοσφαιριστή, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν θα σου αποδώσει. Ο χώρος ευθύνης του Μέση στα 31 είναι 5, 8, 7 μέτρα έξω από την περιοχή να μπει από εκεί μέσα. Άμα δεν υπάρχουν χαφ, άμα έχει χαφ το Μασεράνο, 180 χρονών, το μπίλια και το μίλια. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ναι. Από τα μπακ η Αργεντινή να πεις ότι θα γίνει ο μάτος της Αργεντινής και ο Βιερίνια δεν έχει τέτοια πράγματα. Ναι. Εντάξει. Απ' την άλλη μεριά αριστερά να βοηθήσει το άλλος ο ασχημάντρας. Ποια ασχημάντρα δεν έχω δει στη ζωή μου. Από τον Τη Μαρία. Αυτός ξεπέρασε και εμάς. Τι μουρή είναι αυτή. Δεν καταλάβω τι έγινε. Σταμάτα ρε κόκκινε. Δεν καταλάβω. Σταμάτα ρε κόκκινε. Ο άλλος Πέρεθ. Καταρχήν δεν ήταν 4-4-2 αυτό. Τα 4-3-3, ο Πέρθ είναι χαφ εσωτερικός. Έπαιξε με ένα κόφτη και δύο χαφ. Και το Μέση τον είχε σε μπασταρδεμένη θέση στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλά? Γιατί έβγαινε περισσότερο από δεξιά προς τα μέσα. Αυτό ήταν η βιόλα. Και ο προπονητής που μοιάζει με τον Κουλιανό αντί να το διατηρήσει, να τον έβαλε πίσω από το φορ. Αηδίες. Έκανε κουμάντο ο προπονητής. Τι με νοιάζει εμένα, όταν κάθεσαι στον πάγκο αυτός κάνει κουμάντο. Άμα είναι να παραιτηθεί. Άμα είναι ο. Χαζός να παραιτηθεί. Άμα είναι, ξέρω εγώ, να είμαι ταξίαρχος και να είμαι αρχηγός ΓΕΣ και να μου κάνει ο βουλευτής του Πασόκ, ο υπουργός του Πασόκ να πούμε το κουμάντο, βε φεύγω. Αφόσον μένω, εγώ δέχομαι την κριτική. Υπάρχει αυτός που το δέχεται. Πού, τι? Υπάρχει αυτός ο οποίος δέχεται. Εντάξει, το δέχεται, δεν το δέχεται. Τώρα δεν ξέρω τι με ενδιαφέρει. Θέλω. Με δύο. Πες Μέση. Μέση. Ναι. Δεν είναι αυτός που ήταν, έχει πτώσει. Αυτό, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι ποιικές. Ένα αυτό. Γιατί άμα ήταν στα 27 του
και έξω και γινόταν τέταρτο χαφ, θα έμπαινε, θα ρίχνε, θα έκανε σε πιο μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι του κτλ. Ο Μέση είναι τώρα στα 30-31 με χαφάρες να του τη φέρνουν, να πιέζουν ψηλά, να έχει μικρή απόσταση, όχι μεγάλη, για να μπαίνει από έξω μέσα στην περιοχή. Πάει, τελείωσε. Το γκολ που έβαλε είναι καταπληκτικό. Εντάξει, το γκολ που έβαλε, έχει βάλει πολλά τέτοια ο Μέση. Ο Μέση είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Άλλο λέμε τώρα. Άλλο λέμε τώρα, μαζί με τον Ρονάλντο. Άλλο λέμε τώρα. Λέμε ότι μόνος του, αυτό το μάτς και πολλά μάτς, μόνος του ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να σηκώσει την ιστορία όλη. Να, ο Πορτογάλος, ο Ρονάλντο, ένα μάτς τη 22, τη 20, το τρίτο μάτς δεν μπορεί να ακουμπήσει την μπάλα. Δεν μπορείς να έχεις αυτή την ιστορία. Στα 33 να βγαίνεις χαφ και να κάνεις και να ράνεις. Ομάδα η οποία έχει χαφ μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει, και να βοηθήσει τους μπροστινούς όσο ταλέντο και αν έχουν. Μόνο σου να τη σηκώσει μια ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παίκτης. Τέλος. Mm. Τελειώσαμε. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το παράδειγμα. Ο Μασεράνο πώς τον είδες? Ο Μασεράνο είναι να τον πάρεις εκεί στην ξυλοκυρατιά Κυλκής, να τον πασαλείψεις με τα λάδια και τα αυτά. Μήπως του κάνετε βαρύ το κινέζικο φαγητό? Τι... Πολύ λάθος πάσαρε. Έλα, εντάξει, τι λάθος πάσαρε. Και το πέναλτι που κάνει τώρα επιτρέπεται. Το πέναλτι που κάνει τώρα επιτρέπεται να αγκαλιάζει και να κάνει μέσα στις περιοχές. Καλά τον έκανε και τον τιμώρησε. Κι άλλο πέναλτι έπρεπε να δώσει και δεν το δώσε. Ποιο? Το χέρι. Γιατί? Όχι. Όχι. Ο διαιτητής είναι άριστος. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι εκεί. Oh. Ωραία. Άρα, όταν θα γίνει τέτοιο πέναλτι, πάω ο Ολυμπιακός στην Τούμπα και δεν το δώσει. Ναι. Και γαυγίζει ο Μπούζος δύο ώρες εδώ πέρα και δύο μέρες. Ναι, να βγεις εσύ και να πεις όχι. Θα έρθουν εδώ οι παοξίδες να σε σανιδώσουν. Ας έρθουν, ρε, ναι. Μόνο ο Ραπτόπουλος μπορεί να τα πει αυτά. Ότι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι offside μέσα στην Τούμπα την ίδια ώρα. Με 1.000.000 παοξίδες απέναντι. Μόνο ο Ραπτόπουλος μπορεί να τα πει αυτά. Εσύ άσε, εσύ θα τη γυρίσει τη βιόλα που πάει το ρεύμα και το ριάκι, θα πας και εσύ. Θα ρίξει το σπίτι το ριάκι, θα ρίξει το σπίτι εσύ. Θα πάει στο ποτάμι το ριάκι. Δικά σου τα περνάς για δεκαετία. Βρεάτε, βρε, φύγει από εδώ πέρα. Άξι. Δεν είναι πέναλτι, ρε. Όχι. Άμα δεν το δώσει στον Ηρακλή με το παλιό χώρο, όχι, θα πει βόδα, ρε. Φυσικά. Ναι. Γιατί δεν είναι πέναλτι? Η διαφορά μας γιατί δεν είναι πέναλτι? Γιατί δεν είναι πέναλτι? Γιατί, ρε φίλε, γιατί δεν βάζει το χέρι του εκούσια. Ναι, τι το βάζει, ακούσια. Δεν μπορεί να κόψει το χέρι. Πηδάει να πάρει κάποιο κεφαλιά. Ναι, δεν την παίρνει την κεφαλιά. Την παίρνει. Πώ την παίρνει? Άμα την έπαιρνε, θα κουμπίσει το χέρι. Αφού την πήρε, αυτό την πήρε την κεφαλιά. Την πήρε και πού πήγε η μπάλα, αφού την πήρε. Η μπάλα πήγε στο χέρι του. Άμα να το κόψει. Συγγνώμη, ρε Κόκκινε. Εγώ, άμα πηδήξω κεφαλιά και χτυπήσω την μπάλα, η μπάλα στο χέρι μου θα πάει. Τι θέλω να πω με αυτό, ρε Άμπαλη? Ότι τιμωρείται η κακή απόκρουση, το 1/10 τη απόκρουση. Η κεφαλιά, όταν κάνει όλο κεφαλιά και αποκρούει, βγαίνει η μπάλα από την περιοχή, βγαίνει πλάγια, πάει 5 μέτρα μπροστά, 10 μέτρα πίσω, πάει, φεύγει. Αφού δεν μπορεί να την πιάσει την κεφαλιά. Είναι κακός μπακ. Τον τιμωρείς γιατί είναι κακός στόπερ εκείνη την ώρα. Και χτυπάει στο χέρι. Πέναλτι είναι. Άμα δεν το δώσει τις κολομάδες σας αυτό εδώ, θα γαυγίζετε. Τώρα λες δεν είναι πέναλτι. Όχι. Όχι. Εντάξει. Εντάξει. Στο λέω εγώ πέπεζα Νιγηρία. Τι στο λέω εγώ. Πλάκα μου κάνεις. Τι στο λέω. Καταρχήν έχω πιο ισχυρό κριτήριο από το οπαδικό. Τα λεφτά μου. Ναι, εντάξει, άστα. Τα λεφτά μου. Έπαιζα Νιγηρία. Και μου λες τώρα. Και σου λέω δεν είναι πέναλτι. Τις κολομάδες σας, όλες. Βρε, ποιες ομάδες σας? Ότι λες βλακία είναι αποδεικμένο. Εγώ λέω βλακία. Εγώ η κολομάδα έχω σου, όφελος η κολομάδα να σφυρίξει πέναλτι ναι. Και να τον αποβάλει κιόλας. Η όλα. Κολομάδα και σας. Και λέω δεν είναι. Στο ξαναλέω. Εάν δεν τη δώσει τέτοιο πέναλτι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί να μιλήσει παντελονάτα. Δεν είναι πέναλτι. Για να προκαλέσει τον κόσμο. Είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Πεναλτάρα. Εγώ που έχασα τα λεφτά μου λέω δεν είναι πέναλτι. Εσύ πες ό,τι θες, ρε Κόκκινε. Γράφησες στην ιστορία σαν μεγαλύτερο άμπαλο των Ερτιανών. Τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Άμπαλο. Έπεσες, έπιασες εκεί το γκολ του Αλουνού προχθές. Γκολ, φίλε, συγγνώμη. Ναι, αυτό μας έστειλες 70 μηνύματα, ένα-δύο θα λήξει. Κάποιος ο οποίος δεν ξέρει. Τι? Από ποδόσφαιρο. Ναι. Τα στοιχειώδη μπορεί να σου κάνει την ανάλυση για το πώς θα πει. Και εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ. Και μπορεί να σου πω αυτό θα σουτάρει τρίποντο. Και θα σουτάρει, τι είπα να πει, ξέρω μπάσκετ. Αυτό σου είπα. Σου είπα από πού έρχεται, πώς κάνει, πώς κινείται. Σου είπα. Και γίνεται μετά από δύο λεπτά. Παρακάτω. Σου είπα. Μπορεί να πει από μπάσκετ. Εγώ τι να ξέρω από μπάσκετ. Για πες μου για το pick and roll. Τι να σε πω? Για το pick and roll. Καλά, μάθε πρώτα εσύ τη θέση στο ποδόσφαιρο. Πιάσε εμένα με το πίκερ. Όχι, κάνει το βονίνο, πες μου. Δεν ξέρω από μπάσκετ. Τι είναι το drive? Δεν ξέρω. Τι είναι το script? Δεν ξέρω. Τι είναι το man to man? Δεν με ενδιαφέρει. Δες, μα το ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Εδώ είσαι απαράδεκτο. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη είπα. Τι συγγνώμη, ρε. Με το να κόβεις. Ναι. Εντάξει, και να προσπαθείς να βάλεις φρένο, δεν κερδίζεις. Εγώ βάζω φρένο 15 χρόνια εδώ πέρα. 15, μια ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν κερδίζεις τίποτα. Πες μου, το ποδόσφαιρο. Παίρνει συνέχεια ιδέες από τον μπάσκετ και τις εφαρμόζει. Ναι ή όχι? Έπαιρνε παλιά, ναι. Έπαιρνε. Και τώρα, και τώρα. Ναι, έπαιρνε. Και τώρα. Όλοι οι μεγάλοι προπονητές χρησιμοποιούν πράγματα μπασκετικά, ναι, άθλημα... και τα εφαρμόζουν στο ποδόσφαιρο. Ναι ή όχι? Από το εύκολο άθλημα στο δύσκολο. Ρε, το κάνουν ή όχι? Πολλές φορές το κάνουν. Οπότε ναι. Μην πουλάς πνεύμα. Ναι. Εντάξει. Και άμα ξέρεις τόσο μπάσκετ, γιατί είσαι άπαλος στην μπάλα πάνω. Εδώ πες μου σήμερα. Μην βογκάς, Κόκκινε, μην βογκάς. Μην βογκάς και μην κουνάς τα πόδια. Θεωρείς ότι έπαιξα λάθος στην Νιγηρία? Όχι, καλά το έπαιξες. Απλά δεν πήρες μια παράμετρο.
Βρεσί. Καλά έπαιξες, αλλά δεν πήρες μια παράμετρο. Ποια είναι η παράμετρος αυτή? Οι μεγάλες ομάδες που έχουν φανέλα και ιστορία και γερό background, όπως είναι η Γερμανία και η Αργεντινή, όταν έχουν απέναντί τους Σουηδίες και Νιγηρίες, έχουν και το διαιτή. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι ο άλλος, βλέποντας το μεγάλο αντίπαλο, πάει στην αυτοσυντήρηση και όχι στην αντεπίθεση. Δηλαδή προτιμάει να κάτσει μέσα κλειστός παρά όταν πάρει την μπάλα να βγάλει αντεπίθεση. Να βγάλει στο χώρο επίθεση. Γιατί φοβάται. Έχει την αίσθηση του φόβου της μεγάλης ομάδας απέναντί του. Ναι. Πιστεύω εγώ. Εκτός αν έχει θάσος ποδοσφαιρικό. Ή και δυνάμεις περισσότερες. Και δυνάμεις. Είχαν δυνάμεις. Το δείξαν ότι έχουν. Οι Σουηδοί δεν ξέρω εάν είχαν έλλειψη δυνάμεων ή χεστήκαν απάνω τους από τη μεγάλη Γερμανία. Δεν δείξαν να χαίζονται. Το ότι βγήκαν μπροστά από νωρίς. Κάνανε ευκαιρία. Κάνανε δύο ευκαιρίες. Ναι. Και από την τρίτη βάζουν το γκολ. Ναι. Με ένα-ένα περνάγανε οι Σουηδοί. Ναι, φυσικά. Ωραία. Παίζανε από άλλοι... εκεί και πέρα ότι κρίνεις, ναι, δεκτό. Παίζανε με 10 παίκτες οι άλλοι. Ναι, βάλανε τον αριστερό μπακ έξω. Είχανε τον Βασίλη Δανίλη προπονητή, ο οποίος δήλωσε. Ξεχνάς την πιο υπέροχη δήλωση όλων των εποχών. Ελλάδα-Γερμανία, ο ΆΚΑ 0-1. Τελειώνει το παιχνίδι με 10 Γερμανία από το 60. Ακούγεται ο τεράστιος Βασίλης Δανίλη καθόλου. Η αποβολή των Γερμανών μας μπέρδευε στα σχέδια. Δηλαδή, ρε φίλε, έλεγε. 11 με 11 πες και το 11 με 10 σε χάλα στα σχέδια. Ναι. Ήταν θεϊκό. Ντάξει. Έκλαψα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Το ότι κλειστήκανε μετά είναι και το αίθημα της αυτοσυντήρησης. Έθιμα. Αίσθημα. Έχει αίθημα. Αίσθημα. Υπάρχουν άλλο το αίθημα. Το αίθημα είναι με έψιλον. Το αίσθημα είναι με αλφαγιώτα. Ποιο είναι με αλφαγιώτα? Το αίσθημα. Το αίθημα. Το αίθημα είναι με έψιλον και γιώτα. Και αν θες να πεις αίθημα και λες αίθημα, έχεις αλφα γιώτα. Δύσκολο. Το που το κόκκινο, ρε. Το... λέει ούτι, ακόβει το πι, ακούει ούτε. Μετά, κόβει και το σίγμα. Τι. Μπράβο κόκκινε κράτος το Ραπτόπουλο για την κατεμιά. Είδαμε και εσένα, λέει, παίξε Ναϊτζήρια. Γεννάει και τα κόρια σου. Εγώ σου είπα παίξε 6-7 φράγκα. Δεν σου είπα παίξε ένα 40. Σε ένα μάτς που θα παίζει όλο το έθνος, ρε εσύ. Με σώμα, με ψυχή, με γέστο και μέτρη. Είχα το θράσος στο στοιχηματικό. Είχες το θράσος, έφαγες στην παπάρα και εσύ είχες το θράσος. Τελείωσε. Καλά έκανες. Είχα το θράσος. Αλλά βλέποντας τη Σουηδία να κάνει την κότα 10 με 11 και να μην βγάζει ταχύτητα στην αντεπίθεση, να κλείνεται και μια Γερμανία να την παίζει σαν την κάτα με το ποντίκι, το ίδιο έπρεπε να σκεφτείς ότι μπορεί να γίνει και με την Αργεντινή. Θες να κάνω μια αυτοκριτική και να θυμώσω. Παίρνω τον προποτζή μου στο live, στο 80. Πόσους προποτζίδες έχεις? Ένα. Γιατί το άλλο το έκλεισες τον προποτζίδι. Δεν έχω κλείσει κανένα. Ποιο έκλεισε στη γειτονιά σου ένα? Δεν έκλεισα ρε κανένα. Εσύ δεν το... Τώρα με τις συμβάσεις που έχει κάνει ο ΠΑΠ, πολλοί κλείσανε για πολλούς λόγους. Όποιος κλείνει δεν σημαίνει ότι έχει. Όσοι δεν συμφωνούν με τις νέες διατάξεις, κλείνουν. Λοιπόν, τον παίρνω τηλέφωνο, το λέω στο live πόσο δίνει η Νιγηρία, πόσο δίνει η Ισλανδία. Με τι θυμώνω με τον εαυτό μου. Το να μπουν γκολ και στα δύο μας, στα δύο over μισό, πλήρωνε καλά πάνω από δύο φράγκα. Ωραία. Αντί ο κεφάλας να ποντάρω over μισό και στα δύο και να πληρωθώ καλά, με ενδιαφέρει αν θα βάλει γκολ πόσο δίνει να σκοράρει η Ισλανδία και η Νιγηρία. Όχι, δεν είσαι κεφάλας, είσαι πλεονέκτης. Και πρώτα κεφάλας και μετά πλεονέκτης. Πλεονέκτης είσαι. Εφόσον κεφάλα πιστεύεις ότι θα μπει γκολ και σου βγαίνει, γιατί δεν παίζεις το over μισό και ψάχνεις να βρεις και ποιος θα μπει. Και άμα μπει, όλα καλά. Πάει, τελείωσε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτό έτσι σαν αυτοκριτική και μόνο. Σήμερα τι βλέπεις με την Βουλή? Κόκκινε, λέω, ότι ο Μέση εμφανίστηκε μόνο στο γκολ. Για πες μου, Μέση, ένα παίκτη στο Μουντιάλ, ο οποίος όποτε παίρνει μπάλα έχει 5 παίκτες πάνω του πλην του Μέση. Και ο Νεϊμάρ είχε 3 παίκτες πάνω του, και ο Ρονάλντο έχει 3 παίκτες πάνω του, και όλοι οι μεγάλοι παιχταράδες έχουν 3 παίκτες πάνω του. Εντάξει. Αλλά ο Μέση έχει έναν ακόμα. Εντάξει, σίγουρα έχει δίκιο ο φίλος που στέλνει το μήνυμα. Έχεις ένα δίκιο, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνεις. Αυτό όμως δεν τον δικαιολογεί όταν γυρνάει. Δηλαδή, ξέρεις που έχω ένσταση. Ναι. Τον βλέπω το Μέση. Ναι. Πάει να κάνει την κοφτή τρίπλα και να το σπάσουμε προς τα μέσα όταν είναι λίγο έξω από την περιοχή. Ναι. Όταν είναι στη μεσαία γραμμή. Ναι. Δεν κάνει αυτό που έκανε ο Χατζηπαναγής. Δηλαδή, τι έκανε ο Χατζηπαναγής στη μεσαία γραμμή? Και ο ίδιος το έχει. Τι έκανε? Δηλαδή, κάνει το ίδιο. Παίρνει δύο παίκτες και άνοιξε τους χώρους από εκεί και πέρα να σπάσει ένα δεξιά. Συγκρίνεις, ρε κόκκινε, η Ρωσιλία, να συγκρίνεις το Χατζηπαναγή με το Μέση. Μη συγκρίνεις.
Αυτός έχει να αντιμετωπίσει τερμπακάρες και χαφάρες και ο άλλος αντιμετώπιζε το Θόδη να πούμε και τον Ιτζόγλου. Άσε ρε και τον Κωτίδη με τον Μπατίστα, σε παρακαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι, ο Κωτίδης τι σχέση είχε με τον Μπατίστα, ο Μπατίστα ήταν... Έθε παράδειγμα και τον Κατσικογιάννη που ήταν σαν και σένα ρε Κωτίδη. Κατσικογιάννης ήταν πιο χοντρός από μένα. Λοιπόν αυτούς τρίπλερ ο Χατζηπανακίδης. Και μας κέρδισε το κήπεδο του Στυλιανόπουλο μας απέκλεισε. Και τον Τζιράκι και αυτούς, σε παρακαλώ ρε Κόκκινε τώρα. Τζιράκι. Εδώ του βάλαν τον μπάλα τον Χατζηπαναγκή, μαν του μαν, ένας έξυπνος προπονητής και τον έσβησε. Τον έσβησε. Τι μία μας λες έτσι. Πεχταράς ρε Χατζηπαναγκή, μην το συγκρίνεις με το Μέση και το Μαραντόνα. Πέσουμε να μας πλακώ θα γίνει στη Βιστονίδα καμιά 8 ρίτσερ. Μην το συγκρίνεις. Ο Μαραντόνα είναι πολύ καλύτερος. Λέω, αν το κάνει αυτό το πράγμα στη μεσαία γραμμή, θα χάσει. Όχι, αν το κάνει στη μεσαία. Ποδοσφαιρικά θα σου πω ρε Κόκκινε, θα χάσει. Αλλά πρέπει να ερμηνεύσεις γιατί το κάνει αυτό στη μεσαία γραμμή. Γιατί έχει έλλειψη από χαφ η ομάδα του Αργεντινή, χαφάκια. Ο Ματσεράνο είναι γέρος και αναγκάζεται να βγει σε μεγάλους χώρους. Γιατί δεν βάζει τον Τιμπάλα. Ποιο να βάλει τον Τιμπάλα. Τον Τιμπάλα. Ο Τιμπάλα δεν είναι χάφε, είναι δεκάρι. Είναι. Δεν είναι να κόψει ρε Κοντιμπάλα, ρε Χαϊβάνι. Ο Τιμπάλα, άμα παίξει δεκάρι, πρέπει να βάλει το Μέση έξω δεξιά. Δεν το βάζει. Τηλέφωνο. Γιατί δεν το βάζει. Έχει λογική που δεν το βάζει. Σε ζητάνε έξω. Μισό λεπτό. Όχι, δεν το βάζει Κόκκινε γιατί θα χάσει πιο πολύ στα μαρκαρίσματα. Θα μείνει τρίπιος πίσω. Μάλιστα. Γι' αυτό βλάκα ενώ με το Μασεράνο να κάνει 10 βαλιές λάθος και ένα πέναλτι. Αυτό σου λέω ρε Κόκκινε. Ότι μπαλά αν παίξει, αν παίξει κόφτης. Χαϊβάνι. Δεκάρι θα παίξει. Αν παίξει ο Μέση έξω δεξιά. Εδώ έπεισε. Θα χάσει μαρκαρίσματα. Okay, ήδη κακιά σε χάφ Αργεντίνη. Εδώ έπεισε ο καιρός του Μασαριφάρ να παίξει αμυντικό χάφ. Ποιο? Ο Κεϊρός έβαλε τον Ασαριφάρη τον αμυντικό χάφ. Καλά, υπάρχουν και βλάκες προπονητές. Βλάκη, δεν έχασε. Από πού είναι ο Ασαριφάρη τον αμυντικό χάφ. Τον έβαλε. Πότε τον έβαλε. Έπαιζε χωρίς φόρ. Ποιος. Δες το παιχνίδι με το Μαρόκο. Λοιπόν, κύριε, θα μας συλλάβουν. Δες το. Ο Ασαριφάρη σεντερφόρ είναι. Ναι, δεν διαφωνώ. Δες τον τι έπαιξε. Τι έπαιξε. Δες τι έπαιξε. Τι έπαιξε. Δες το παιχνίδι, αν το είδες. Αν δεν το είδες, μην μιλάς. Όταν γυρίζει ο φόρ πίσω, δεν πάει να πει ότι παίζει χάφ. Ότι τον έβαλε χάφ. Γυρίζει πιο πίσω. Μην μπερδεύεσαι. Δεν έβγαινε. Του μάθαινε ο Μπαλή τι θέσει πριν 3 χρόνια. Ποιο μου μάθαινε. Τι θέσει, έτσι μου λέει ο Μπαλή. Του μάθαινε τι θέσει, λέει. Ναι. Με έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι, και πλήρωνε. Τι άλλο θα ακούσει. Μάλιστα. Λοιπόν, αν θέλετε χρώματα για εξωτερική χρήση, υπάρχουν τα ακριλικά χρώματα Acrylinate Vitex, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις συνθήκες της χώρας μας, έχουν μεγάλη αντοχή και είναι ενισχυμένα για να διελύνουν τις αποχρώσεις στην έντονη ηλιοφάνεια. Όχι τον καιρό που βλέπουμε τώρα, μην παρεξηγούμαστε. Τώρα αυτό είναι σημεία των καιρών, να έρχεται το τέλος του κόσμου. Λοιπόν, αν θέλετε τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, θα βρείτε χρώματα Vitex και ακριλικά χρώματα στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντών Τρίτσι. Σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το βάσιμο και ιδέες ανακαίνησης με τηλέφωνο το 2310-303-173. Τι σε παραξένεψε, τι το τέλος του κόσμου, βάλει διαφημίσεις. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Η Θάκη 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις.
Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voi & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετ Κανίτσα. Πετ Κανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετ Κανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. 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 Στις Οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com. Μεϊμάρης. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια σύγκριτη ποιότητα. Τα λιπαντικά VEG καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων του χθες και του σήμερα. Βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, παρέχουν ασφάλεια σε κάθε είδους όχημα. Αυτά είναι τα λιπαντικά VEG. Λιπαντικά VEG. Νιώσε τη δύναμη του κινητήρα σου. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω ήδη υγιεινής. Σε μας, τα ήδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και ήδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Φτύκας, πλακάκια και ήδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, ήδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό, κύριε. Περιμένετε. Το δώρο σας. Κι όμως, αυτός ο διάλογος συνέβη σε ΚΤΕΟ. Όχι όμως σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ, σε ΚΤΕΟ Auto Vision. Γιατί στην Auto Vision όλα γίνονται. Έρχεσαι για ΚΤΕΟ, φεύγεις με δώρα. Δώρο για τη φροντίδα του οχήματός σου και την προστασία σου. ΚΤΕΟ Auto Vision. Με περισσότερα από 50 ΚΤΕΟ σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ένα δίπλα σας. Για ραντεβού καλέστε στο 10600 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.autovision.gr. Πέρασε ΚΤΕΟ στην Auto Vision Θεσσαλονίκης με δύο σημεία εξυπηρέτησης σε θέρμη και πολύ. Κλείσε ραντεβού τώρα στο 2310-487-500. ΚΤΕΟ, Auto Vision Θεσσαλονίκης. Πάμε καζίνο, καζίνο, να δούμε που τι αλπάμε καζίνο για δώρα και κληρώσεις που Mundo Fan. Ζήσε το Μουντιάλ σαν να ήσουν στη Ρωσία. Με τρελά γκολ, πολλά δώρα και απίστευτες κληρώσεις μετρητών. Πρόβλεψε τις δύο ομάδες του τελικού και κέρδισε 5.000 ευρώ μετρητά και μία τηλεόραση Hisense 65 ιντσών. Επίσημο χορηγό FIFA World Cup 2018. Κλήρωση 15 Ιουλίου. Πάρε μέρος στις Mundo κληρώσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για κέρδη έως 10.000 ευρώ μετρητά. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες live στη γιγαντοοθόνη του Θεάτρου Βεργίνα και όλους τους αγώνες στο ειδικά διαμορφωμένο TV Lounge. Mundo Fan. Τρελά γκολ, τρελά κέρδη στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος στο καζίνο είναι δωρεάν και επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5.
Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέριος Πετκανίτσας, τηλεφώνω 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε εκτός το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27 προκειμένου να έχετε άμεσα, γρήγορα και οικονομικά τη λύση στο πρόβλημά σας. Λοιπόν, μιλήσαμε για το Μέση, μιλήσαμε για το Μαραντόνα, μιλήσαμε για την Αργεντινή. Η Ισλανδία παλικαράκια. Ορίστε, εμένα μιλάς. Ναι. Τι Ισλανδία παλικαράκια. Το παλέψανε. Εντάξει, Ισλανδία είναι, εντάξει. Το παλέψανε όμως. Μπράβο τους. Εγώ τους Κολομβιανούς θέλω. Ένα-ένα. Ναι. Το παλέψανε. Το παλέψανε. Εντάξει. Αλλά ανέβηκε πολύ ψηλά στην εκτίμηση του ποδοσφαιρικού κοινού, ναι, όλου του κόσμου, παρά τις πολλές αλλαγές που έκανε η Κροατία. Η Κροατία, ναι. Η οποία εκεί πήγε και κέρδισε. Δεν έκανε τον Κινέζο. Εγώ θέλω πάρα πολύ να παίξει η Αργεντινή Κροατία και να τους βγάλουν έξω οι Αργεντίνοι για να λένε οι Κροάτες τι λακαμία κάναμε. Έτσι γουστάρω. Θέλω πολύ να γίνει αυτό. Θεωρείς δηλαδή ήταν ποδοσφαιρικό λάθος. Τεράστιο. Δηλαδή αν ήταν στο χέρι σου. Ό,τι και να είναι, Αργεντινή είναι. Ναι, συμφωνώ. Αν ήταν στο χέρι σου. Ναι, θα χάνα. Θα καθώς να χάσεις. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πληρώνεις μετά. Όχι. Δεν υπάρχει άγραφος νόμος που λέει ότι αυτά που κάνεις θα βρεις μπροστά σου. Ποιος βρήκε μπροστά σου. Συνήθως στο μπάσκετ. Επιλέγουν αντιπάλους και μένουν έξω. Ποιος έγινε. Α, είδαμε πέρσι. Στην μπάλα, άσε το μπάσκετ. Άσε το μπάσκετ. Δεν μ' αρέσει. Στην μπάλα, τι έκανε. Τι έκανε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά πληρώνονται κάποια στιγμή. Τι έκανε. Τι πληρώνονται. Ολυμπιακός και τη διαιτησία τόσα χρόνια. Τι έπαθε. 20 πρωταθλήματα πήγε. Πριν για το εξωτερικό μιλάμε. Βράζει τα εξωτερικά τώρα. Ναι, στο εξωτερικό τι έγινε. Όταν κάθισε και χάνει. Το Περού έστησε το πισινό του 78, τι έπαθε. Και από τότε ξανακέρδισε. Μετά από 40 χρόνια. Σιγά την ομάδα. Σιγά. Λοιπόν, σιγά και σιγά. Τι έκανε. Το Περού. Λοιπόν, πήγε και κέρδισε την ενδιαφερόμενη Αυστραλία. Ρε κόκκινε. Μαγιά του. Ναι, το θέμα είναι ότι αν ήμουν Κροάτης θα καθόμουν να χάσω. Για το συμφέρον μου. Εγώ θέλω να βρεθεί Κροατία Αργεντινή. Δεν πιστεύω ότι η Αργεντινή μπορεί να φάει αυτή την Κροατία. Γιατί έχει τα καλύτερα χαφ. Στο Μουντιάλ, έτσι. Η πιο, ναι, σοβαρή ομάδα μέχρι τώρα, με διαφορά. Έχει τις μεγαλύτερες χαφάρες, όλους τους Σιτς, τους παιχταράδες, με αρχηγό τον Μόντριτς. Όλη η ομάδα. Όλη, ναι, ναι, αλλά και ιδιαίτερα η χαφ. Είναι στην καλύτερη φάση τους από ποτέ. Δεν μπορεί. Δηλαδή η Κροατία, άμα παίξει με οποιοδήποτε αντίπαλο και πάει παράταση, δηλαδή έτσι όπως είναι τα χαφ της, δύσκολα τη βάζει κάτω. Λέμε ότι η Κροατία, από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι η πιο καλή ομάδα. Μια από τις καλύτερες. Ποια άλλη μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Ποια είναι η Βραζιλία. Η Βραζιλία. Η Βραζιλία συγκρίνεται μαζί της. Ναι, γιατί. Okay. Μόνο σου χτες έλεγες ποιες χαφάρες. Μιας και μιλάς για Βραζιλία, έχουμε σήμερα Μεξικό-Σουηδία. Αφού είπε η Βραζιλία παίζει, τι Μεξικό-Σουηδία. Το βράδυ παίζει. Ναι, και τι να κάτσω να δω, Μεξικό-Σουηδία, δεν κάθομαι. Δεν κάθομαι. Μεξικό. Δύο νίκες στο Μεξικό, μία η Σουηδία. Ναι. Τι βλέπεις εδώ. Δεν κάθομαι. Μεξικό. Μεξικό βλέπω. Όχι. Νότιος Κορέα-Γερμανία. Η Γερμανία διάφορη είναι. Όχι, είναι ενδιαφερόμενη. Τι ενδιαφέρομαι. Νίκη, ναι, θέλει να προκριθεί. Θα περάσει η Γερμανία. Βλέπεις να κερδίζει. Τη Νότια Κορέα, ναι. Τους Ιουδίους δεν τους δίνεις καμία τύχη. Όλες αυτές τις ομάδες τύπου κοντών και γρήγορων κτλ. Και δεν τους δίνω τύχη. Γιατί δεν τους δίνω τύχη. Ενώ είναι κοντοί και έχουν καλό χώρο, δεν έχουν καλές εκτελέσεις περισσότεροι. Πλην των Κολομβιανών. Ναι. Και το μεγάλο τους μειονέκτημα είναι ότι αν γίνουν τέσσερις τιμένες φάσεις θα φάνε δύο γκολ. Δεν έχουν αέρα. Ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση. Ο αέρας. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Λες για τον αέρα. Για τον αέρα. Σερβία-Βραζιλία. Έχουμε να κάνουμε τη Σερβία, την οποία εκτιμώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Αλλά παίζει μόνο από αέρα. Ναι. Λες και είναι Βρετανική ομάδα. Ναι. Οι Σέρβοι πιστεύω είναι ότι δυνατά αυτό, παιδιά. Αυτό το πληρώνουν. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πληρώνουν. Δηλαδή ναι, πάνε να βρουν το Μίτροβιτς μόνο στο κεφάλι. Ναι. Ενώ έχει και πόδι και ο Πρίγιοβιτς μπορεί να βοηθήσει και οι υπόλοιποι. Ο Πρίγιοβιτς θα βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει. Σε τι να βοηθήσει. Σε 4-4-2. Ναι. Μαζί με τον Μήτρο. Και τι παίζει, Σερβία-Ιράν. Συγγνώμη, Σερβία-Βουλγαρία παίζει. Όχι, ρε, μαζί. Θα παίξει 4-4-2. Αφού δεν μπορεί σήμερα να παίξει. Θέλει δεν μόνο... μπορεί ρε, να παίξει ο Πρίγιοβιτς. Σήμερα είσαι ο προπονητής. Ακού, είσαι ο προπονητής. Ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να παίξει ομάδα με κόντρα επίθεση να παίζει, ρε. Ο Πρίγιοβιτς για να βγει θα πρέπει η ομάδα του να υπερέχει στα χαφ, να πλευροκοπεί, να έχει το ενασμένα και να φορτώνει. Ωραία. Έτσι μόνο μπορεί να παίξει ο Πρίγιοβιτς. Σερβία-Βραζιλία το δεις. Βέβαια, ναι, το βράδυ στη Μαρμίτα. Τι πιστεύεις. Θα γίνει σκληρή μάχη. Δεν έχει εύκολη δουλειά η Βραζιλία. Όχι, δεν έχει εύκολη δουλειά η Βραζιλία.
Στοχή θα το δω. Στοχή. Στοχή, ναι. Λες ότι μπορούν οι Βραζιλιάνοι, έχουν την ικανότητα να ρισκάρουν να βγει χ το παιχνίδι προκειμένου να περάσουν. Γιατί σου λέω εγώ ότι θα πάει. Ρωτάω ρε φίλε. Το χ του βολεύει. Αλλά ένα γκολ μπορεί να αλλάξει όλα τα πράγματα. Ναι. Έχουν τη δυνατότητα με του Σέρβου να διαχειριστούν ένα παιχνίδι να πάει στο χ. Ναι, εγώ αν ήμουν προπονητή τη Βραζιλία θα του έδινα χώρο του Σέρβου. Όπου δεν μπορεί να κάνουν και πολλά πράγματα. Τίποτα. Συμφωνούμε σου. Και θα φύγω εγώ. Ποιο έχει του τέσσερι μπροστά του. Και πάει σαν το Δανία-Γαλλία μετά. Τίποτα. Και πετάω και με πέντε και θα πάει βγω. Σαν το Δανία. Με πέντε θα βγω στην κόντρα. Με τον Φορ. Αυτό σημαίνει ότι θα την ρίξει με τρία μετά στην κόντρα. Το Φιρμίνιο θε να βάλω ή τον αυτό. Ό,τι έκανε η Κολομβία θα κάνει πλάκα. Μη σου πω θα βάζα. Ό,τι έκανε η Κολομβία με την Δανία. Μη σου πω ότι θα κάνει πάρτι την αντεπίθεση. Μη σου πω ότι θα κάνω την αντεπίθεση. Θα βάζα και Φιρμίνιο δεξιά και Ζέσου και Νεϊμάρ τρει και θα πάτε και Κουτίνιο και Παολίνο πέντε. Και δεν θα βγάζω ούτε τα μπακ ψηλά ούτε τον άλλο τον χάπ. Και Βουίλιαν έχει και δεν βγάζω, δεν βγάζω ψηλά πέντε. Τι θα τους έκανα τους κολοσέρβους. Ναι. Ξέρεις θα τους έκανα. Αυτό όμως, πρόσχε. Αν πάρει τώρα η Βραζιλία δεν έχει στρατηγική ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή. Έχει προπονητή με στρατηγική. Τι θες ρε κολοσέρβε. Άκου να δεις. Θες να παίξεις να προκριθείς. Επειδή είσαι μυαλό. Πάρ' την μπάλα. Είσαι μυαλό. Πάρ' την μπάλα. Δεν σε πιέζω. Μην αλεφαντιάζεις. Πάρ' την μπάλα. Δεν σε πιέζω. Άσε ρε κόκκινα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Πάρ' την κατοχή. Ωραία. Ανέβασε τα center back σου ψηλά. Είναι γρήγορη. Όχι. Ανέβασε τα back σου ψηλά. Είναι γρήγορη. Κουτίνιο Παολίνιο. Εγώ Φιρμίνιο Ζέσους Νέιμαρ. Πέντε. Με στα δίχτυα θα σε βάλω. Έλα, άσε, μην γράφεις τώρα. Τι γράφεις. Τι με λαβασάκια με στέλνεις. Περίμενε. Το ότι το αποτέλεσμα αυτό επηρεάζει αν θα παίξει με τη Γερμανία ή όχι. Δηλαδή αν κερδίσει το Μεξικό και η Γερμανία. Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν. Περίμενε. Άμα παίξει με εκείνο δεν θα είναι το άλλο και. Αν κερδίσει η Βραζιλία παίζει με τη Γερμανία. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Όχι, τι θα διάλεγες εσύ. Αν θα κερδίσει η Βραζιλία παίζει με τη Γερμανία. Ναι. Τι γράφεις ρε κόκκινε, τι γράφεις. Δικά μου, σημειώνω, τι με σημειώνεις. Για το παιχνίδι, ναι. Για θες να μου δώσεις ένα βασάκι. Ακούω. Κάτσε λίγο ρε εσύ να με πει. Ακούω και τελείωσε. Πες. Αν είναι ο Σοκέρος να διαλέξεις αντίπαλο. Αλλά μέσα σε ποιον. Γερμανία και Μεξικό, ποιο διαλέγεις. Το Μεξικό, ποιο διαλέξω. Άρα δεν κερδίζεις. Θες να κερδίσεις η Ελβετία, όπου και η Ελβετία εκείνη την ώρα θέλει να παίξει με Μεξικό. Ναι, ρε κόκκινε, εκείνη την ώρα δεν μπορεί το μυαλό μου να κάθε και να λέει κάνε εκείνο και κάτσε, χάσε και φέρε εκεί κτλ. Παίζει για την νίκη. Μες. Δεν μπορεί να μπει σε τέτοια διαδικασία ο προπονητής. Τι γράφεις, ρε κόκκινε. Σημειώνω. Τι θες να μου πεις. Τίποτα, ρε. Γιατί γράφεις το. Έχω δικαίωμα και να γράφω και να μιλάω. Ρε θες να μου το πεις, πες το μου. Κλείσε λίγο την αυτή μου το πεις. Όχι. Όχι, δεν θέλει. Λοιπόν, η Ελβετία. Τι Ελβετία. Τι θα κάνει με την Κωνσταρίκα. Πού ξέρω εγώ τι είμαι, ρε. Ο Παΐσιος είμαι. Είναι στο χέρι της. Να βγει δεύτερη πρωτοβουλία. Πού να ξέρω τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι την Κωνσταρίκα μπορεί να την κερδίσει. Δεν ξέρω την Ελβετία την Κωνσταρίκα. Δεν μ' αρέσουν αυτές δηλαδή, οι ομάδες. Ξέρει ότι λέει η χ το άλλο μάτς. Βάζει κολ τι κάνει. Πού να ξέρω, ρε κόκκινε. Δεν μπερδεύομαι με τέτοιες. Εμένα καταρχήν δεν μ' αρέσει. Πριν από αυτό. Λίγο είπε ναι. Ότι αν ήταν στο χέρι σου και ήσουν Κροατία θα έχανε. Ναι. Αυτό μου είπε. Δεν μ' αρέσει όμω αυτό το στυλ. Θέλω να γίνονται κληρώσεις κανονικά. Θα άμα χάσω εκεί, θα παίξω με εκείνο. Αυτά κολοπεδαρίστηκαν. Άρα θα έπρεπε να γίνονται όλα ταυτόχρονα. Τελείωσε. Συμφωνούμε. Όχι μόνο αυτό. Παίζω εγώ μαζί σου. Άμα ξέρω θα βγω δεύτερος ή πρώτος, ξέρω με ποιον παίζω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν τα ξέρω. Οκ. Okay. Τι θες τώρα. Οπότε θα δούμε τι γίνεται. Κράξε με που δεν μίλησες για το φιλικό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Αυτό θέλεις να. Κράξε με που δεν μίλησες για το φιλικό του ΠΑΟΚ. Τώρα κάνει ότι διαβάζει. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Γνώμη για τους φαντάρους, πέταξα το σκύλο από τον κρεμό. Αυτό παλιό είναι. 100%. Κόκκινο, νομίζω χθες ο Καράκλας έπιασε 3 στα 4. Αν ισχύει, μιλάμε για συνωμοσία του σύμπαντος και πρέπει να καθιερωθεί ως ειδική ορτή. Έπιασε 3 στα 4. Ισχύει. Εκπληκτικός. Λοιπόν, άσχετα αν ήταν φαβορή ή όχι. Λοιπόν, τελειώσαμε το Μουντιάλ. Και πολύ το πήγαμε. Μάλιστα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μην ξεχάσεις να πάρεις σημερινά προγνωστικά από ραπ. Χθες κουβαδιάστηκα, έπιασε 3 στα 4. Οπότε έχασα. Πάμε δυνατά, Βαγγέλης από Γκίζη. Έδωσε εκεί τη Βραζιλία. Δύσκολα να λήξει εκεί, λέω εγώ. Λοιπόν, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Έδωσε άσο Μεξικό, διπλό Γερμανία. Και Ελβετία, τι δίνεις. Χ και αυτήν. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι καυγά έχουμε από χτες. Από χτες. Λέει, μην αρχίζεις και μιλάς αύριο για Μουντιάλ. Μην αρχίσει και μου μιλάει για τον Μαραντόνα τώρα που έκανε σαν το Mr. Bean και γελούσε το σύμπαν. Θέλω να μιλήσω, λέει, για τον Πάο και το φιλικό. Λέω, γιατί να μιλήσεις για τον Πάο και το φιλικό. Λέω, συγγνώμη, έκατσες να δεις τον Πάο, ο οποίος έπαιζε με τον υπηαγωγείο της Γάνδης και θες να κάνεις κριτική. Βέβαια, εσύ δεν κάθισες να το δεις. Όχι. Βέβαια. Τι να δω, ρε φίλε, συγγνώμη. Να ξέρω ότι δίνει φιλικό με την Αϊχόφεν, με τη Φέγενον, με τον Άγιαξ, ναι, ναι. Με κάποια ομάδα μετά από 2-3 παιχνίδια. Έχουν δηλαδή. Κάνει μια σχετική προετοιμασία. Κόκκινε, εσύ, να το δω. Η δουλειά σου ποια είναι σε αυτή τη γη. Η δουλειά μου ποια είναι. Τι δουλειά κάνεις.
Τι δουλειά τώρα κάνεις. Θα σου έλεγα. Τι δουλειά κάνεις. Συγγνώμη. Αυτό που σε ρωτάω, ξέρετε να το απαντήσεις. Βρε τεμπελχάνα. Ο άλλος πάει στο εργοστάσιο, κατεβαίνει 10 ορόφους κάτω. Στα, να, πώς τα λένε αυτά, στα που βαράμε τους γκασμάδες. 50 μέτρα και κατά από τη γη τραγουδάει καζατζίδι και δεν ξέρει αν θα ανέβει. Ναι. Ο άλλος πάει, ξαπλώνει ένα πτώμα εκεί πέρα με 10 καρκίνους και το κάνει και σηκώνεται και ζει άλλα 10 χρόνια. Ναι. Και εσύ έχεις να πούμε να δεις ένα φιλικό να κάτσεις εκεί πέρα και να κάτσεις να το δεις 2 ώρες και τεμπέλχα να δεν κάθεσαι να το δεις. Έχω να δω τα παιχνίδια από το Μουντιάλ. Ποια Μουντιάλ, σκοτώθηκε στη δουλειά, θα πάθει καμιά θλάσσιο αντίχειρα. Τι μας λες μωρέ τώρα. Ναι. Παίζει ο Πάοκ φιλικό, δεν το δεις δουλειά σου, δεν είναι. Όχι, αδιάφορο είναι. Αδιάφορο είναι. Ας να μιλήσω εγώ τότε. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να μιλήσει για ένα παιχνίδι που έπαιξε ο Πάοκ με 2 δεκάδες σε διαφορετικά επίχρονα. Να πει τι. Τι συμπέρασμα έβγαλε. Αυτό που είδα. Τι συμπέρασμα έβγαλε. Σου πω τι συμπέρασμα έβγαλε. Πάρτε τον, πώς το λένε αυτό, τον Λάμπρου. Ναι. Πάρτε αυτόν τον Λάμπρου, τον οποίο στην αρχή πέρσι τον είδα με στραβό μάτι γιατί είναι πολύ ωραίο παιδί και λέω αυτός θα είναι φλόρος. Πάρτε αυτόν τον άνθρωπο, πάτε τον στο χρυσάφι ή σε οποιοδήποτε γυμναστή θέλετε, για μην νομίζετε ότι κάνω βάτα επειδή είναι φίλος μου ο Χρυσάφης εκεί στο Καφτατζόγλιο. Πάρτε τον, ποιο νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος, ο Χρυσάφης. Εγώ λέω ότι είναι ο Χρυσάφης. Συνομίζω ότι είναι άλλος, πάρ τον άλλον. Θες τον Κωνσταντόπουλο, το αλέφα του κάτω, πάρ το δικό σου. Αυτούς που βελτιώνουν ποδοσφαιριστές. Θα πας στον Καμπερίδη πέρα, στην Κατερίνη, πάντων κάπου που μπορείς να τον κάνεις πιο δυνατό. Ένα λεπτό. Να τον κάνεις πιο δυνατό, πιο γρήγορο και πιο εκρηκτικό. Πάρ' τον αυτόν τον Λάμπρου λοιπόν, το φλόρο στη μάπα, αλλά το μεγάλο ταλέντο για μένα, πάρτε τον όπως είναι, κάντε τον ενδυνάμωση. Τι έκανε ο Πέλκας και σώσε την καριέρα του. Τι έκανε ο Πέλκας, πλακώθηκε στην προπόνηση του Ρονάλντο. Και ο Πέλκας αξίζει τώρα 5 και 6 και 7 εκατομμύρια. Ωραία. Εάν κάνει ο Λάμπρου αυτό που έκανε ο Πέλκας και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές που πήραν την ατομική βελτίωση μέσα από ατομική προπόνηση, εξειδικευμένη, θα πάρετε λεφτά από το Λάμπρου. Γιατί θα πάρετε λεφτά από το Λάμπρου, άμπαλοι? Γιατί ο Λάμπρου είναι πιο εύκολο στον γκολ. Θα μου πεις, είδες εσύ ρε ηλίθιε, ένα Βραζιλιάνο 45 λεπτά και έβγαλε συμπέρασμα? Είδα και τα στατιστικά του στα γκολ, δεν έχει πολλά γκολ. Που είδα έναν παίχτη με καλά σωματικά προσόντα, το Ζάμπα, ένα ημίχρονο, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, εκρηκτικό, καλό χειριστή της μπάλας, αλλά αμαρτία δεν θέλω να πάρω από τα πρώτα 45 λεπτά γιατί είναι, θα είναι μεγάλη βλακία να το κάνω, αλλά μακάρι αυτός ο παίχτης να έχει τελειώματα. Ένα λεπτό κόκκινε. Εάν αυτός ο παίχτης δεν έχει τελειώματα και είναι ο ανακατεύω, πασάρο, σεντράρω, κάνω μακρινή παλιά, τριπλάρω, αλλά στο δεύτερο μετρώνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό θέλει δουλειά καταρχήν στην τακτική. Δεν έχει δουλέψει αυτό το παιδί 20 χρονών εκεί στη Βρωμοβραζιλία. Ένα λεπτό. Δεν έχει μπει σε τακτικό επίπεδο. Δεν μαρκάρει. Το μαρκάρισμα δεν το έχει, είναι Ενρίκε στο μαρκάρισμα. Ή θα σου βγει Φατβαζίδης που θα τριπλάρει έναν-δύο και θα πλασάρει και θα τα αποκρύει ο τερματοφύλακας. Επίσης αυτό που είδα είναι ότι ο παίκτης απέφυγε να μπει με στη μεγάλη περιοχή. Το υπέροχο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ έγινε από ένα καταπληκτικό συνδυασμό. Καντουρί, Μπίσεσβαρ και ποιο εκτέλεσε. Ο Καντουρί και ένα ακόμα. Ο Μάτος ήταν, ποιο ήταν. Τρεις. Ήρθα στον άξονα και αυτό ήταν από όξο. Θα μιλήσω για κάτι που δεν είδα. Σταμάτα ρε κοκκινιές, αφού δεν το είδες. Εσύ έμεινες τσίπουρα εκεί την ώρα. Άστρο να πάει στο διάλογο. Τι τσίπουρα. Δεν το είδες. Εάν λοιπόν αυτό το παίκτη το βάλατε 20 εκατομμύρια ρήτρα. Καλά, κάνατε δικό σας το μαγαζί. Το Λάμπρου τι πρέπει να το κάνετε. Λέω λοιπόν ότι σε βάθος χρόνου δείτε και αυτό το Λάμπρου, γιατί από το Λάμπρου θα πάρετε πιο πολλά λεφτά. Πιστεύω. Ακούσε τι λέει ο άνθρωπος. Εντάξει, και εγώ το Λάμπρου πέρσι, επειδή είναι ομορφόπεδο πολύ, λέω αυτός είναι φλόρος. Πού κινδυνεύει ο Λάμπρου τώρα, για να το τελειώσω. Ο Λάμπρου κινδυνεύει να του ρουφήξουν το μεδούλι οι μιλφάρες. Γιατί είναι παιδαράς, κούκλος, και μπορεί αυτές εδώ οι ζωντοχείρες να του αλλάξουν τα πετρέλαια. Εκεί λέει, εκεί είναι το θέμα του. Εκεί πρέπει να προσέξει. Τελείωσε. Άμα ήταν σαν τον Τη Μαρία, τη μάπα. Άκου τώρα, άμα είχε τη μάπα του Τη Μαρία, άμα είχε τη μάπα ας πούμε του Μάτος, έτσι αγριομούρης και μηταράς και στραβοστόμης. Ποιος έχει και τα... μεγάλη τύχη να έχει μόνο. Περίμενε, τη Μαρία που περίμενε ρε κόκκινε, μην πηδάς κουβέντα ρε. Αν είχε τη μάπα του Τη Μαρία, θα σου έλεγα ότι ο Λάμπρου θα δώσει 10 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Επειδή όμως οι ζωντοχείρες θα τον αρμέξουν τον προστάτη, αυτό είναι το πρόβλημα του Λάμπρου. Τελειώσαμε. Θες να πεις ότι θες τώρα εσύ πάρε, πες ό,τι θέλεις. Ο άνθρωπος τώρα κάνει κριτική. Ναι. Για ένα φιλικό παιχνίδι. Ναι, ναι. Το οποίο. Δεν το είδα. Φυσικά και το είδα. Έχω δικαίωμα να έχω άποψη. 100%. Είμαι τεμπέλχανα σαν και εσένα που βαριέσαι να δεις. Ζεις για να βαριέσαι. Βλακίες. Εσύ ζεις για να βαριέσαι.
Ήδη σε βλέπω την πρώτη ώρα και αρχίζει και ριστάζει. Πέταξε ό,τι θέλει. Πέταξε ό,τι θέλει. Θα πετάξω, ναι, θα πετάξω. Άσε τώρα να τα καθαρίσω λίγο. Καθάριστα. Λοιπόν, εσύ έβγαλε ναι. τον Ζαμπά ότι δεν είναι καλό στα τελειώματα. Λέω. Κρατήστε λίγο. Κρατήστε λίγο αυτή την ακτινογραφία του εξωγήινου. Γιατί λίγο μπορεί στο επόμενο παιχνίδι να κάνει κανένα hat-trick και να μας λέει για τον Ζαμπά, ο οποίος είναι. Ναι, λέω κόκκινο. Δεύτερον. Ένα λεπτό. Δεύτερον. Όχι, άνω τελεία. Άνω τελεία. Είδα ένα παίχτη, ο οποίος δεν πάταγε την περιοχή με μια ομάδα του κόλλου. Τι εντολή είχε. Ο εξτρέμ κόκκινο, ξέρεις τι εντολή έχει. Πατάς περιοχή, κλείνεις μέσα με το. Καταρχήν, παίξανε με 4-2-3-1, με τον Καντουρί δεκάρι, ο Καντουρί ήταν ο τρίτος. Και με δύο παίκτες με ανάποδα πόδια. Τον πήρε έξω αριστερά. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα ρε κόκκινε, μην πηδάς κουβέντα. Έξω αριστερά ο πήρε κλείνει με το δεξί. Έξω δεξιά ο Ζαμπά κλείνει με το αριστερό. Ο πήρε πόσες φορές έκλεισε μέσα. Πόσες φορές πάτησε περιοχή. Πόσες φορές πάτησε περιοχή ο πήρε. Δεν το είδα. Έμα δεν το είδα, τι να το κάνω ρε πύραυλε. Δεν το είδα. Είσαι πύραυλος. Πύραυλε! Δεύτερον. 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 Κάθε και μου λέει για το Λάμπρου. Που προσπαθούσε να μας πείσει επί 1,5 χρόνο ότι έκανε χατήρι ο Σαββίδης που έδωσε 300 χιλιάρικα στον Ηρακλή για να πάρει το Λάμπρου για να μπορέσει ο Ηρακλής να τα βγάλει πέρα. Και μου λες τώρα ότι ο Λάμπρου κάνει παπάδες. Θα σου απαντήσω. Ότι θα το ξεζουμίσουν οι μιλφάρες. Οι μιλφάρες και ζωτοχύρες. Ότι είναι παικταράς ναι. και λες ότι αν έχει 20. Παικταράς δεν είναι. Λες ότι αν έχει 20 εκατομμύρια ευρώ ο Ζαμπά. Ναι. Πάντε σε ένα καλό γυμναστή όποιον θέλετε εσείς το Λάμπρου ναι. γιατί θα σας φέρει πολλά περισσότερα. Έτσι λόγω. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Όχι πολλά περισσότερα. Αυτό. Όχι πολλά περισσότερα. Θα δείτε ότι ο Λάμπρου. Θα κάνει υπεραξία. Θα κάνει υπεραξία. Ναι. Και ρωτάω τώρα. Αυτό ο οποίο. Ξέρω έκανε... το Λάμπρου εγώ. Είπα εγώ το ξέρει. Ξέρω το Ζαμπά εγώ. Α, όχι. Εγώ λέω ότι ξέρω τον Κίτσο εκτίθεσαι. Εγώ. Ξέρω τον Μπέλκα εγώ. Όχι. Λοιπόν. Εκτέθηκες όμως αυτομάτως τώρα με αυτό που λες. Mm. Γιατί. Ενώ το κάνεις όλη την καλοπροαίρετη κριτική που έχεις να κάνεις, ό,τι κακό έχεις να πεις το λες, ό,τι καλό έχεις να πεις το λες. Ναι. Λοιπόν, μιλάς για τον Λάμπρου και πες μου τώρα. Δεν τον μέτρησα. Με συγχωρείς. Τελικά τον έδωσε λεφτά για να κάνει καλό στον Ηρακλή για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και τον πήρε και τζάμπα. Θα σου πω. Εγώ τον πήρε και τζάμπα. Όταν πηγαίνετε όλοι στο Σαββίδι. Τον πήρε τζάμπα. Θα απαντήσω. Δεν θα με διακόψεις. Ένα ναι, ένα όχι θέλω να πεις. Από εκεί ξεκινάμε. Και μετά πες ό,τι θέλεις. Τον πήρε τζάμπα. Δεν τον πήρε τζάμπα. Δεν ήξερε. Έπαιζε στον Παναθηναϊκό, έκανε παπάδες. Δεν ξέρω να τον κρατήσουν. Κόκκινε μου, η ελεημοσύνη που κάνετε στο Σαββίδι με τον Παπαθανασάκη, που ντύθηκε καλόγρια και πήγε στο Μακεδονία Παλάς για να του δώσει λεφτά ο άλλος. Τον μπερδεύει με τον Σόρο. Ναι, δεν, το Τζορτζόρο, δεν ξέρω τι ήταν ο Σόρο Τζόρο. Mm. Άστε το. Δεν θέλατε να τα πάρετε τα λεφτά, πολύ καλά κάνατε. Βρήσατε τη μάνα του μπαμπά, λοιπόν σας πήγε γάμα εθνική. Βγήκατε, ψελίσατε τώρα στη Β' Εθνική γιατί το παλαιοχώρι έκανε την κότα. Γιατί δεν υπάρχει καμιά καταγγελία το παλαιοχωρίο εναντίον του Ηρακλή, καθάρισε ο μπαμπάς του Βέλιου. Χαχαχαχαχα. Ωραία. Για καμιά άλλη ομάδα θα πούμε τίποτα. Όχι, συνέχισε. Ό,τι θες πες. Τελικά δεν είπες για το Λάμπρου. Τι ο Λάμπρου ρε κόκκινη. Σου λέω ο Λάμπρου, εάν δεν το ρουφήξουν το προστάτη μιλφάρες και αν δεν γυμναστεί όπως πρέπει να γυμναστεί, να δυναμώσει, να κάνει έκρηξη ταχύτητες κτλ. Αν το κάνει, το παιδί έχει εύκολο τον γκολ. Όταν έχω εύκολο τον γκολ, φτιάχνω και ταχύτητες, φτιάχνω και ακτικότητες, φτιάχνω και σπριντ και κάνω ό,τι γουστάρω. Όταν δεν το έχω τον γκολ, ό,τι και να κάνω από τη μάνα, άμα δεν πάρω τον γκολ, τελείωσες. Το κατάλαβε το κεφάλι σου το τετράγωνο που είναι σαν τηλεόραση 48 ιντζών. Άντε, μπράβο. Πάω έξω να πιω καφέ. Περίμενε. Έχω μήνυμα το οποίο θες να σχολιάσεις σίγουρα. Παρακαλώ, ποιος το γράφει. Ο 7-15 ο οποίος γεμάτος Ευγένελη. Γεμάτος Ευγένελη. Μαγουλή θρακόκκινε, έκανες εχθές ρεπορτάζ για τα αγάλματα που είπες. Ποια ή ήταν η άλλη μια επιτυχία. Τι είπες ότι ξυλώσαν κάτι αγάλματα των ηρώων, είπες. Είπα, διαβάζω κάτι το οποίο θα διασταυρώσω αν ισχύει. Τελικά δεν ισχύει. Είναι κάποια. Είπα, διαβάζω και θα μάθω αν ισχύει. Από πού το διάβασες. Κάτσε, και δηλαδή την πηγή ποια ήταν. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Τι είναι αυτό. Στείλαν πολύ ταυτόχρονα μήνυμα και λέγανε ότι ξυλώνουν τα αγάλματα Μακεδονία. Αυτή μπορεί να είναι ακροδεξιοί και να θέλουν να ξεσηκώσουν. Δεν με ενδιαφέρει. Ακροδεξιοί μπορεί να είναι. Μπορεί και να είναι έτσι. Και κατεβάζουν τους, λοιπόν, τους χαζούς να μαλώσουν. Το είδαμε. Ναι. Το είδαμε. Ξυλώσαν κανένα άγαλμα. Το είδαμε. Ναι. Όντως έχουν βγει αγάλματα από κάποια συγκεκριμένη πλατεία λόγω έργων του μετρό. Ναι. Ή έχουν τοποθετηθεί στον χώρο του Πανεπιστημίου σε κάποιο σημείο όπως είναι κανονικά. Στο Πανεπιστήμιο τα πήγαν τα γάλματα. Και θα ξαναμπούν. Θα τα ρημάξουν εν αρχή και τα γάλματα. Να τελειώσω. Πάν τα γάλματα. Και θα ξαναμπούν στι θέσει. Στο Πανεπιστήμιο τα βάλαμε. Δώσαμε την απάντηση. Όχι, πάν τα γάλματα. Όταν δεν ξέρουμε κάτι και μας έρχεται μια είδηση. Τελείωσε.
Ακόμη από τον πιο απίθανο τρόπο, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οφείλουμε να διασταυρώσουμε το αν ισχύει ή όχι. Πάει. Και δεν υπάρχει τέτοια είδηση. Λοιπόν, όσοι το είπανε, εμείς να κρίνουμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Μη βαράς φρένο, ρε, πάρε γκάζι. Τι άλλο μήνυμα έχει. Παιδιά, αληθεύω ότι δεν θα κάνετε μαζί εκπομπή από το Σεπτέμβριο. Όχι, θα κάνουμε μαζί. Γιατί το λες τώρα. Κάνε να το ποντάρεις στο στοίχημα. Και χθες. Αλλού μπορεί να γίνουν αλλαγές. Το είπαμε και χθες το βράδυ. Με το κόκκινο, μόνο ο θάνατος θα μας χωρίσει. Θα πεθάνει πρώτος. Δεν μου λες. Λέγε. Να σε πυροβολήσω γιατί έχει ενδιαφέρον στον αέρα ή να περιμένουν να πάμε σε διάλειμμα. Με τι αμοι πυροβολήσει, ρε κόκκινε. Με αβολίδωτο. Με τι αμοι πυροβολήσει. Με αβολίδωτο. Ε? Σε ψάχνει ένας πράκτορας από το 12. Εμένα είπε ότι ήθελα να με παυτώσει όταν ήταν 9. Εκείνος το μουστάκι. Ήθελα να δείξω ότι είχα υψηλή τεστοστερόνη 20 χρονών. Και τώρα τι έχεις, χαμηλή. Έπεσε τώρα, δεν πέφτει. Όταν λες έπεσε, λέω από το 18.000 που ήταν στο πόδι. Τώρα δεν θέλω να πηδήξω τον εισπράκτορα, τον οδηγό θέλω. Γιατί να σε φοράξω. Πάμε να σου διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Ιούνιο στο Mega Outlet. Πιο φθηνά και από εκπτώσεις. Mega Outlet. Οι φθηνότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί δεν μπορείς και σου πάει. 1, 2, 3, 4, 5. Τα καταστήματα Φορόλ σβήνουν κεράκια για τα 5 χρόνια λειτουργίας τους και όλοι εμείς γιορτάζουμε μαζί τους. 5 χρόνια Φορόλ με τον καλύτερο καφέ της πόλης, τις καλύτερες προσφορές, με τεράστια ποικιλία σε κάθε κατάστημα και πάνω απ' όλα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Πολλές προσφορές και πολλοί διαγωνισμοί σας περιμένουν όλους και για το μήνα Ιούνιο. 5 χρόνια Φορόλ. 5 χρόνια μαζί σαν μία οικογένεια. Εγώ. 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 Τώρα τα Flash δεν πέφτουν μόνο στην ύφη. Alter Ego. Υπογράφει τη μόδα στο γαμπριάτικο κουστούμι, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ με εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Όταν ο γαμπρός κλέβει την παράσταση, είναι Alter Ego. 25 Μαρτίου 12, Νέα Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 Καλαμαριά και νέο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Παύλου Μελά 36 και στο alteregofashion.gr. Alter Ego και στο γαμπριάτικο ντύσιμο καθορίζει το ανδρικό στυλ. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Νίκο, η Σοφία και ο Βασίλης έβαψαν το σπίτι τους με σμαλτοπλάστ σιλ της Βέχρο. Το είδα και το ζήλεψα. Της Βέχρο, ε! Μπράβο! Πρέπει να το δεις. Βελούδινο, ματ φινίρισμα σε χιλιάδες αποχρώσεις. Και δεν σου είπα και το καλύτερο. Τι? Το σμαλτοπλάστ σιλ είναι οικολογικό, υποαλλεργικό και αντιμικροβιακό πλαστικό χρώμα. Με την πιστοποίηση του Βρετανικού Ιδρύματος Αλλεργιών. Σκέφτηκε στα δωμάτια των παιδιών, ε! Ακριβώς! Προστασία ενάντια σε άσθημα και αλλεργίες. Βέχρο, η πρώτη σας επιλογή στα οικολογικά χρώματα. Αγάπη μου, λοιπόν εγώ πιάνω τηλεκοντρόλ και χτυπητήρι. Εσύ άρπαξε φακό, μάους και σκουπάκι. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Μισό, μισό, να ανέβω και στη ζυγαριά. Όχι, δεν έπρεπε. Εσύ τι κάνεις? Τζάμπινγκ, τζάμπινγκ. Βάλε και το VR.
τελειώνουν. Όχι, αλλά τελειώνουν τα κανάλια, εσένα. Δεν τελειώνουν. Τον ατελείωτο έχουν αυτές οι Energizer. Τι περιμένεις να τελειώσουν οι μπαταρίες Energizer για να παίξεις? Θα έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Γιατί μέχρι και 3 Αυγούστου αγοράζεις προϊόντα Energizer και μπαίνεις στην κλήρωση για iPhone 8, Canon DSLR, Samsung Ultra HD 49 inch και πολλά άλλα. Μπες στο ateliotienergia.gr και μάθε περισσότερα. Ατελείωτη ενέργεια. Energizer. Από τους δημιουργούς της μπαταρίας με τη μεγαλύτερη διάρκεια στον κόσμο. Καλοκαίρι 2018. Εκατοντάδες γκολ θα μπουν. Δεκάδες λίτρα δάκρυα θα χυθούν. Χιλιάδες φύλαθλοι θα χάσουν τη φωνή τους. Το παγκόσμιο κύπελο επέστρεψε. Ζήσε τη δράση στην Big Win με κορυφαίες αποδόσεις, πάνω από 300 ειδικά στοιχήματα ανά αγώνα και έπαθλα 5.000 ευρώ μετρητά κάθε μέρα. Big Win. Live the action. Επιτρέπεται άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Από το γραφείο στην παραλία, ένα καραβάκι. Από την άσφαλτο στην αμμουδιά, ένα καραβάκι. Από τη δουλειά στο πλατσούρισμα, ένα καραβάκι. Από τις έγνοιες, στο φρέσκο ψαράκι μπροστά στο κύμα, ένα καραβάκι. Από την τηλεόραση, στο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, ένα καραβάκι. Από την καθημερινότητα, στην απόδραση. Ένα καραβάκι. Καραβάκια, λιμάνι, Λευκός Πύργος, Περαία, νέοι επιβάτες. Σαλπάρουμε κάθε μέρα, όλη μέρα. Καραβάκια, κάθε μέρα θάλασσα. Ένα άγγιγμα, χίλιες αισθήσεις. Ένα όραμα, χίλιες ιδέες. Χίλιες επιλογές, ένα όνομα. Η ιστορία συνεχίζεται. Τελειώσατε με το βάψιμο του σπιτιού σας? Αχ ναι! Τέλος η μούχλα και τα μικρόβια. Βάψαμε με Septolux, τη νέα σειρά της Tetralux. Septolux από την Tetralux. Αντιβακτηριδιακό, αντιμουχλικό, αντιαλλεργικό χρώμα. Πιστοποιημένο και ειδικά σχεδιασμένο για σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εστίασης. Υγιεινό περιβάλλον με χρώμα βασισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου, χωρίς συντηρητικά και χημικά. Septolux από την Tetralux. Ζήστε σε περιβάλλον Tetralux, υγιεινά, χωρίς μικρόβια και αλλεργίες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε ραμμές στο 23-10 και τα 3-90 πλέον είναι δικά σας. Μην ξεχνάτε ότι είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και όταν έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, σας κάνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και παίρνετε μαζί την καλύτερη τιμή την οποία υπάρχει στην αγορά. Μην ξεχνάτε ότι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει ένα τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών στο www.listoparto.gr, όπου όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Πριν πάμε στον κόσμο, καθώς μόνο μία γραμμή είναι κατηλημένη, να πω ότι μαζί μας είναι η Εσκιά της Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία φροντίζει για όλους εσάς να έχετε μια τρομερή προσφορά για αυτό το καλοκαίρι, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε είτε το Skoda, είτε το Kia, είτε το Hyundai, το οποίο θέλετε καινούριο, και να εξασφαλίσετε το καύσιμο για το καλοκαίρι εντελώς δωρεάν. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 2310-596-596. Λυπάμαι πολύ, αλλά εχθές λέει μεταδώσετε μία ψεύτικη είδηση και μάλιστα κάνετε και ένα σχόλιο του τύπου «Από αυτούς όλα να τα περιμένετε, αναφέρομαι στη μεταφορά των αγαλμάτων». Το σχόλιο μου ήταν ότι αν δεν διασταυρώσουμε την είδηση, εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα. Και τη διασταυρώσαμε και μιλήσαμε. Και σένα ρε κόκκινα, άμα τα πέραν τα αγάλματα, τι σε νοιάζει εσένα? Δικά σου ήταν τα αγάλματα. Λοιπόν. Γεια σας παιδιά από Ιταλία, Μάνος Ολυμπιακός. Κωστή ότι η Μαρία δεν μοιάζει με τον Πασχάλη που έπαιζε με το Βέγκο στην ταινία «Ένα ασύλληπτο κορόιδο». Γρηγόρη, τι γίνεται σήμερα, νικήσουν η Γερμανία και η Σουηδία με ένα 0 και τις βαθμίες που έχουν και οι τρεις από 6 βαθμούς και εσύ είναι ένα διαφορά τερμάτων. Καλή ακρόαση. Όταν υπάρχει η ισοβαθμία σε όλα, τότε πάει στις κάρτες. Στις κάρτες. Στις κάρτες είπα. Στις κάρτες. Στις κάρτες. Είναι σκάρτες. Εντάξει. Γιατί προσπαθείς? Είναι σκάρτες! Τόσο να ζηλεύεις. Σε ζηλεύει. Πάμε. Πάμε. Ορίστε. Ναι. Χαιρετώ τα χώρια στο δίδυμο. Καλώς τον.
Θα κάνω εγώ ένα σχόλιο για τον Λάμπρου χωρίς να χρειάζεται να κάνετε εσείς κάποιο άλλο σχόλιο. Δηλαδή. Τον είδες. Ε? Τον είδες. Τον ξέρω τον Λάμπρου, το ποδόσφαιρο βλέπω. Δεν είπα όχι, λέω τον είδες θες κάτι. Όχι βέβαια, σιγά μην κάθομαι, βλέπω φιλικά όπως και εσύ. Μουντιάλ θα δούμε, άμα να χάσουμε δύο ώρες. Όχι εγώ, μην προσβάλλεις. Ο διπλανός μου. Όχι, αυτό λέω. Τι ώρα ήταν το φιλικό, συγγνώμη. Συγγνώμη. Τι ώρα ήταν το φιλικό. 7 ήταν. 7. Ραπτόπουλε. Ναι, φίλε. Η κατάλληλη και η σωστή θέση για τον Λάμπρου είναι έξω δεξιά στο γήπεδο του Περιστερίου για να κάνει επιθέσεις στην άμυνα της ΑΕΚ. Μήπως πάρει πάλι τη δεύτερη θέση ο Πάουκ στο πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Εχθές σας έβγαλα το νόμο paper της κυβέρνησης μια μέρα πιο νωρίς. Μιλώντας για σύμπραξη κυρίων κυρίων. Προτρέπω τους αγαπητούς φίλους του ΠΑΟΚ να μην πάρουν θέση και να μην συμμετάσχουν στα πολιτικά παιχνίδια των ΠΑΕΠ. Ναι, αλλά είδες ότι ο ΠΑΟΚ ψήφισε παρόν όμως. Οπότε τι μπορεί να τον πεις εκεί. Ε, παλικάρι μου. Για τις παρατάξεις κυβερνητικές θέλω να μην πάρουν θέση. Mm. Γιατί θυμίζουν πρώτον κομματόσκυλα και δεύτερον διότι όταν μείνουν με καμιά κατοστάρα λέμε χρέη, θα έχουν ανάγκη ό,τι κυβέρνηση και να είναι και δεν θα έχουν αλλάξει και πολλές μέχρι τότε. Ξέρω, το ποδόσφαιρο ενώνει. Δηλαδή μπορεί να δούμε σε καμιά σουίτα της Τούμπας τον Άδωνη με τον Πολάκη για τον κοινό στόχο που δεν θα είναι άλλος προς το να βγει ο Πάκο από το τούνελ που θα έχει περιέρθει. Τέτοιες μεγάλες καρδιές σαν του Βενιζέλου και σαν του Τσοχατζόπουλου σπανίζουν. Αγαπάτε αλλήλους πολιτικούς. Η ΑΕΚ... Και σένα σαν πολίτης τα μούτρα σου αυτούς ήθελες για να κάνεις τη ρεμούλα σου δεξιά και αριστερά και εσύ. Τους Βενιζέλους και τους Τσοχατζόπουλους κυνηγούσες. Έχεις ένα πλανήτη Ραπτόπουλε με πολλούς έξυπνους και λίγους βλάκες. Δεν θα επιβιώνει αυτός ο πλανήτης. Μην ξεχνάμε ότι ένας κρατικός υπάλληλος έχασε το δρόμο για τα δικαστήρια για να... Μιλάμε για γραφείο τύπου. Αλλά... όλα τα κόμματα θέλουν να εισχωρήσουν σε ομάδες, απλά λέω να μην συμμετάσχουν οι οπαδοί. Και εγώ λέω, ας πούμε, αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδείχτηκαν ότι έχουν ένα μορφωτικό επίπεδο υψηλό και δεν μάζησαν. Το προσπάθησε ο Αλαφούζος σε ένα παιχνίδι. Ο Βαρδινογιάννης είπες. Δεν ακούω καλά. Ο Βαρδινογιάννης είπες. Ε? Χιούμορ σε κάνει ο κόκκινος φίλε. Κρυώσαμε. Φύγε επόμενη γραμμή. Έγινε. Πάμε. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Κύριε Ραπτόπουλο, μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς. Γιατί πήρατε τηλέφωνο, θα απευθυνθείτε σε εμάς. Α, μπράβο. Λοιπόν, επειδή σα ακούω πρώτη φορά παίρνω. Αλλά σα ακούω, μου άρεσε, ωραίο διαδίκτυο. Πόντιος είστε. Όχι, ρε φίλε, τι πόντιος. Τρίδημο είμαστε κύριε, δεν είμαστε δίδυμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τον κύριο Κώστα μιλάω. Λοιπόν, Κώστα, αύριο την κόρη σου Ευγενούλα, τι λένε. Μάλιστα. Ναι, να σε κάνει έτσι ένα εγγονάκι και βγει ίδιος χαρακτήρας με σένα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνω. Ναι. Να είναι γερό το εγγονάκι, μην βγει ζαβό τίποτα. Ναι. Θα είναι γερό, ρε. Φίλε, δεν το ξέρεις. Γεννιούνται παιδιά στραβά. Ναι. Άμα είσαι στην παραλία και είναι λίγο μεγάλος, θα τον πάρεις, με τα ειδωμένα τα δικά σου, θα τον πάρεις και τον κοιτάς μέσα στο θερμαϊκό. Αμπαγή, σαν και σένα ίδιο. Έτσι με τα ίδια. Εσύ έχεις εγγονάκια. Έχω, εκεί είναι μεγάλα. Α. Δεν πιστεύω να τα χαϊδεύεις εκεί πέρα όπως έκανε ο άλλος ο παππούς. Εγώ όχι. Τα χαϊδεύω, φίλο. Η γονή μου είναι τρίτο έτος ιατρικής φαγιά ένα. Μπράβο. Τι ειδικότητα θα διαλέξει. Μάλλον καρδιολόγος. Μάλλον καρδιολόγος. Γιατί ο γιος μου είναι καρδιολόγος χειρουργός. Και θα ακολουθήσει το επάγγελμα του μπαμπά. Μάλλον θα την πάρει στην αρχή. Εσύ τι δουλειά έκανες που έβγαλες παιδιά γιατρούς. Εγώ αρτεργάτης είμαι φίλε. Μπράβο ρε φίλε. Τι ήσουν, αρτεργάτης. Αρτεργάτης. Αφού από αρτεργάτης έβγαλες γιατρούς παιδιά. Μπράβο. Πολύ δύσκολο. Και άμα θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, πάρτε το Δήμο το Βαρδάκι να σας πει. Αυτό τον κρυόκολο το Βαρδάκι. Τον αργό. Αυτό είναι πιο αργό. Έχει ο γιος σου καμιά σχέση με το Σάκι. Άντε γεια. Γεια. Είσαι λίγο χαζοχαρούμενος, γιατρούς παιδιά. Μεγάλος είναι, ρε. Αυτό μου αφαιρεί το θέμα. Εσύ, μεγάλος άνθρωπος. Γιατί είσαι μικρός άνθρωπος. Χαζοχαρούμενος. Λίγο χαζοχαρούμενος είναι. Α, στον άνθρωπο, βρε τώρα. Είναι δυνατό τέτοιες εκφράσεις ζώων. Ναι. Καλησπέρα. Δηλαδή, ρε, μισό λεπτό, ρε Λακαμά, σου λέει να πετάξει το εγγόνι σου στη θάλασσα αυτός ο μαλάκας μεσημεριάτικα και πρέπει να τον πάρω εγώ στα σοβαρά. Όχι. Χιούμορ έκανε μην τώρα. Μην μιλάς όμως έτσι. Α, σε μας καημένε τώρα. Πάμε παρακάτω, λέγε φίλε. Χιούμορ έκανε τώρα αυτός. Η παρέα του οι αρτεργάτες τέτοιο χιούμορ έχουν. Ωραίο χιούμορ έχεις και εσύ, γι' αυτό είσαι άχυτος. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα. Ωραίο χιούμορ έχετε. Ο αρτεργάτης.
Με τρία χέρια. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Το λέω δημόσια. Αυτό που λέει. Ναι. Χτες το πέναλτι, καλά σου είπε ο Κόκκινος. Δεν ήταν πέναλτι. Τι ομάδα είστε, κύριε. Ορίστε. Τι ομάδα είστε. Εγώ είμαι παοξής φανατικός. Όταν δεν στο δώσει το πέναλτι αυτό στην Τούμπα. Ναι, θα πω όχι. Περίμενε, περίμενε. Τι θα πεις. Τι θα πω, δεν είναι πέναλτι. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Άντρε, φύγει από εδώ πέρα. Επόμενη γραμμή. Ρε φίλε, εγώ που έπαιζα τα λεφτά μου στην Ιγυρία και αφήστε το πέναλτι. Παραμύθι τώρα που δεν θα πείτε δεν είναι πέναλτι. Μη λέτε ανοησίες και ψέματα. Μα το λέω τώρα. Τάρα. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα που να παίξει τα λεφτά σου μια ομάδα και να λες. Δεν ήταν πέναλτι. Πόσα λεφτά έπαιξε. Αρκετά. Πόσα λεφτά. Αρκετά. Δικά σου ήταν. Γιατί κλεμμένα ήταν. Δεν μπορεί να ήταν καμπιανού αλλού. Όχι, αλλού δεν παίζουν. Αλλού δεν ήταν αλλού. Καλημέρα, ναι. Μπορεί να τα παίξατε αλλιώς. Ναι, φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Ναι. Δεν μοιάζωσα του λόγου σου. Εντάξει. Εγώ είμαι, καλησπέρα. Ναι, βέβαια, ναι. Ναι. Καταρχάς, πρώτη φορά παίρνω, σ' ακούω κάθε μεσημέρι, γυρνώντας από τη δουλειά. Ναι. Θέλω λίγο να μιλήσω με τον κύριο Κόκκινο. Εδώ είναι ο κύριος Κόκκινος. Να συμφωνήσουμε καταρχάς σε κάτι, ότι η συμφωνία για τη Μακεδονία, προσπάθησα και ξέρω να σας πάρω, είναι μια κατάπτυστη συμφωνία, έτσι δεν είναι. 100%. Λοιπόν, και εγώ θέλω να μου υποσχεθείτε ότι αυτή τη συμφωνία και αυτά που λέτε, τα ίδια θα λέτε όποια κυβέρνηση και αν την φέρει στη Βουλή για ψήφιση. Εννοείται. Εννοείται ότι θα λέτε προδότες πάλι και τα λοιπά. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, ρε φίλε. Σίγουρα. Ρε φίλε, αλλού το πάει. Εσύ τι νομίζεις, ότι είμαι κομματός. Όχι, ο φίλος νομίζει. Όχι, όχι, όχι. Ο φίλος νομίζει. Ο φίλος νομίζει. Φίλε, άκου να δεις, επειδή λες ακούς κάθε μεσημέρι. Ναι. Ναι, κάθε μεσημέρι από τη δουλειά ασχολώντας και θα γουστάρω, παιδιά, ειλικρινά. Αλλά. Μπορεί να μην με γουστάρεις, άλλο θέλω να σου πω. Έχω μια πολύ εύκολη απάντηση να σε καλύψω. Εγώ τι έχω ψηφίσει, σαν Γρηγόρης, το έχω πει. Δεν κρύφτηκα. Μάλιστα. Ψήφισα καμένο τελευταία φορά. Και λέω, όρισε πέντε σαν τον Κωνσταντάρα. Γιατί είναι κόκκινο, όρισε. Λοιπόν, όρισε πέντε. Γιατί όρισε. Για τη στάση που είχε σαν για αυτό το θέμα. Τι έπρεπε να ξέρεις, δε κόκκινο, ότι ο Καμένος θα να κάνει. Να μην δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Γιατί για χάρη της καρέκλας προχώρησε το θέμα. Αλλιώς δεν προχωρούσε. Το ίδιο γιατί θα προχώρησε το θέμα. Πού προχώρησε. Από τους Σκοπιανούς είναι το θέμα. Όταν δεν στην Ελλάδα. Με αυτή τη συμφωνία φίλε μου, θέλω να σε ακούσω τότε. Τίποτα. Φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ, αν πιστεύεις, αν πιστεύεις ωραί, πάλι, ότι είναι στο χέρι των Σκοπιανών, τι θα κάνουμε εμείς, είσαι λάθος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δεν τι πιστεύω, εγώ απλά μου υποσχέθηκες αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ωραία, μπλέξαμε πατριωτικά πάλι. Πάμε παρακάτω. Ωραία, θα κάνουμε κοιλιά πάλι. Πάρε στην μπάλα, Μουντιάλ έχουμε πάω και έπαιξε λάμπρι, παίξαν με τα πατριωτικά, θα ασχοληθούμε πάλι, μωρέ. Ναι, γερε φίλε. Ναι, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα κύριε. Μια ενημέρωση μόνο να σας κάνω. Τώρα έρχομαι από Χαλκιδική. Ναι. Για όσους έρχονται από Χαλκιδική. Ναι. Από το πρώτο πόδι μετά την έξοδο για Μουδανιά, όπως πας δηλαδή από το πρώτο για δεύτερο πόδι μετά την έξοδο, έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει και πολλή αστυνομία κτλ. Έβρεσε και πολύ στο σημείο εκεί. Να προσέχουν λίγο οι φίλοι που έχουν. Μην τρέχετε ρε μαύρε. Μην τρέχετε λαμαρίνες να είναι, εντάξει. Ναι, βέβαια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Βαρντά, εσύ κόκκινε λαμαρίνες είναι. Βέβαια. Τρία μάξι κατέστα. Λαμαρίνες δεν είναι. Λαμαρίνες είναι. Πλήρως καλά. Η λαμαρίνα αλλάζει. Βέβαια. Άμα έχει λεφτά, αλλάζει. Άμα δεν έχει λεφτά, δεν αλλάζει. Εγώ δεν τα κρύβω σε καμιά κουφάλα δέντρουσα και εσένα. Δεν τα κλέψα. Τα ρίχνω. Δεν είπα τα κλέψες. Δεν τα κρύβω. Όχι, θα τα πάω στην Αλφα. Εγώ τα αγοράζω αυτοκίνητα. Μπράβο Γρηγόρη. Καλημέρα. Τώρα αν τα καταστρέφω ή όχι. Είναι άλλη στιγμή. Μη. Φρένο. Μη. Πάμε, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, ναι. Έλα, λοιπόν. Ραπτόπουλο, άλλαξα ραδιόφωνο στην αρχή. Ποιο πάω, κρε Ραπτόπουλο τώρα μεσημεριάτικα. Μουντιάλ έχουμε. Τι πάω, μα λε τώρα με το φωστήρα τη Ολλανδία έπαιζε. Ποιο πάω. Τι ομάδα είστε, κύριε. Ποιος θα είμαι, Αριανάρα, τι θα είμαι. Ναι, με τον Τεγκινή. Λοιπόν, άκου λίγο να σε πάω, άκου λίγο, ας τις ομάδες τώρα, ας τα δικά μας. Ξέρεις ποιος παίζει η Αργεντινή, με ποιον παίζει μετά, στην επόμενη φάση. Με τη Γαλλία. Τι έχει να γίνει εκεί, για πες μου. Μεγάλο μάτι θα γίνει, τι θα γίνει. Εγώ σου λέω θα την κάνει γιο-γιο ότι η Γαλλία θα την κάνει την Αργεντινή. Το πιο πιθανό, το πιο λογικό είναι αυτό. 3-0 εγώ πιστεύω. Εντάξει, εσύ λες, το λογικό λες. Το λογικό έχει πάγκο και τερμάτισε δηλαδή άνετα με ρελαντί στους ομίλους, φιλικό χθες με τη Δανία, δεν άνοιξε πολύ το... Μπορεί να την κάνει κουδούνι όπως λες και να πάρει ο Μέση δύο φορές την μπάλα, περάσει τέσσερις και να βάλει δύο γκολ. Οπότε δεν το έκανε, το έκανε μια, μπορεί να το κάνει δυο την άλλη φορά, δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Τώρα Γερμανία με Σουηδία και χθες Νιγηρία με Αργεντινή. Ποια από τις δύο αδύναμες σου φάνηκε να είναι πιο κλειστή? Εμένα μου φάνηκε η Σουηδία ότι φοβήθηκε πιο πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο ενώ το διεκδίκησε. Θα σου πω κάτι τι είδα. Εγώ είδα το εξής. Εφόσον η Σουηδία στο πρώτο ημίχρονο χτύπησε στην κόντρα,
για ποιο λόγο στο δεύτερο ημίχρονο να μην ξαναχτυπήσει, ενώ ήταν 0-0 το μάτς. Εγώ καταλήγω ότι οι Γερμανοί είχαν περισσότερη αθλητικότητα και γι' αυτό το λόγο δεν άφησαν στους χώρους τους μεγάλους τους. Δηλαδή δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αν ήταν κόμπλεξ ή αδυναμία φυσικής κατάστασης. Δεν μπορώ αυτό να καταλάβω. Γιατί το κάνανε αυτό, βέβαια. Δεν ξέρω δηλαδή. Όταν είδα βέβαια τον Μπέρκ σε μια κόντρα στο 75-78 πριν βγει, που τα είχε δώσει όλα και ήταν ας πούμε Σάρα Κέντιτος που κάνει έτοιμος να πεθάνει πεινασμένος επαιτία κάτω από τις γέφυρες, πήγε το μυαλό μου ότι είναι ένας, δεν είναι συνδυασμός γεγονότων, ότι δεν μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή η βιολογική της κατάσταση έναντι των Γερμανών ήταν πολύ κακή. Πολύ κακή. Ναι, ναι. Γιατί στον πρώτο ημίχρονο το χτύπησε. Δεν έδειξε ότι είχε στοιχεία. Δηλαδή το μελέτησε το παιχνίδι. Είδε τις αδυναμίες, είδε τα αργά center back. Είδε το μεγάλο χώρο, είδε τον Μπέρκ και τους άλλους δύο που είναι γρήγοροι πάνω στα center back. Χτύπησε από τα center back. Δεν πήγε με τη μικρή την μπάσα. Άρα ήταν διαβασμένη. Άρα δεν μπορούσε κατά λίγο, αφού θες να το πούμε, ή το ένα ή το άλλο. Λέω ότι δεν μπορούσε. Αυτή είναι η κατάληξη δική μου. Έχοντας και την εικόνα του Μπέρκ στην τελευταία αντεπίθεση που δεν τον πρόλαβε ο αργός στόπερ σαν σταματημένο, όπλο εδώ είμαστε. Αδειάσαν οι μπαταρίες. Γρηγόρη, χθες κι εγώ ένα γκολ ήθελαμε από την Ιγυρία, ήθελα ένα γκολ και ήμουν έτοιμος εκεί προς το τέλος. Δεν ξέρω ποιος παίκτης ήταν της Ιγυρίας, πήγε να το βάλει κάποια στιγμή στο τέλος ήταν, προς το τέλος ήταν. Ο Μούσα. Μούσα, ποιος ήτανε, και λέω πήγα, σου πετάχτηκα όρθιος, λέω πήγα να το πανηγυρίσω. Ο Μούσα είναι μέτρη στην αντεπίθεση, έχει την ταχύτητα. Αλλά και το είδε ο Κόκκινος ότι ο Μούσα μπορεί να το. Ποδοσφαιρικά είχε την έμπνευση ο Κόκκινος να πει ότι αν το χτυπήσει, ο Μούσα θα το κάνει. Ναι. Το συζητάμε την ώρα του μάτς. Ας τώρα που πλακωνόμαστε, το συζητάμε εκείνη την ώρα. Τι έγινε, ο Κόκκινος, με το κινητό θα παίζεις. Έγινε, παιδιά, χάρηκα. Και Γαλλία 3-0, εγώ αυτό λέω, τι να πω. Παιδιά, στο τέλος θα φανεί, μην. Μάλιστα, κύριε. Πες στον Φαλακρό, το γεγονός ότι κλείνει τα μάτια ο Ρόχο είναι στα υπέρ του, ώστε να το δει, ακούσει ο ρέφερι και στο βάρο αυτό πρόσεξε κυρίως ότι δεν είχε σκοπό. Λέει ο φίλος. Δεν μου λες, άμα χαιρετάς μια γκόμενα στην κερκίδα και πάει μπάλα στο χέρι σου, έχει σκοπό να χτυπήσει την μπάλα. Άλλο στην γκόμενα. Άλλο στην γκόμενα. Ναι. Άλλο στην γκόμενα. Ορίστε. Αυτά που λέτε για την Αργεντινή ότι δεν ήταν πέναλτι. Όταν θα έρθουν στο κεφάλι σας στις ομάδες σας, τα ίδια θα σας λέω κι εγώ. Αλλά τότε θα γκαρίζετε, θα βρίζετε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Εσύ με τα αλάρμ του παλιού αυτοκίνητου. Φλάσ είναι, ρε, δεν είναι αλάρμ. Αλάρμ είναι. Δεν είναι αλάρμ, απλά σταμάτησα στη γωνία λίγο για να μιλήσω. Είδες σου σε βλάκας. Ιορδάνος από Γερμανία. Είναι αλάρμ. Εγώ αυτό είναι... που το έκανα για σας να με ακούτε. Είναι αλάρμ. Όχι, φλάσ. Όχι, είναι το δεξί. Το... Εντάξει, εξαρτάται πώς το λέω καθένας. Πόσα φώτα ανάβουνε, ρε φίλε. Το δεξί το φλάσ έβγαλα. Τέλειος, δεν είναι αλάρμ. Πάρε να μπράβο, Γρηγόρη. 1-0. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, παρακάτω. Ιορδάνες από Γερμανία. Μάλιστα. Τον έκανα σαν τον Μαραντόνα τώρα. Είχα καιρό να σας ακούσω γιατί δεν είχα κινητό για κανένα 2-3-4 μέρες. Για ποιο λόγο θα μας πεις. Το έκλεψε ένας Πακιστανός. Δεν είχα, εντάξει, τώρα θα σε εξηγήσω από κοντά. Τώρα θα μας πεις για ποιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Για ποιο λόγο δεν έχεις κινητό. Βρήκες γκόμενα και το εξαφάνισες για να πεις ότι στο κλέψανε και... Όχι, δεν έβρισκα ένα φίλο να με κάνει την εξυπηρέτηση που να πηγαίνει πρόσφατα Ελλάδα. Ναι. Και δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο γιατί πρέπει να πάει το ελληνικό μου στην Ελλάδα ώστε να πάρω σήμα από την Ελλάδα. Για να μπορώ να το χρησιμοποιώ με κανονικές συνέντευξεις. Τώρα ρε Κόκκινε, θα κάνουμε διάλογο γιατί ο λόγος δεν έχει κινητό άνθρωπο. Επειδή δεν γνωρίζουν πολύ, ναι. Να πω ναι. Ότι μπορείτε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίδειξη... να έχετε. Επίδειξη γνώσεων κάνει. Όχι, ρε φίλε, το λέω για τους φίλους γιατί μπορούν να στέλνουν και μηνύματα πλέον. Επίδειξη γνώσεων κάνει. Δεν κάνω επίδειξη, είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουν. Εσύ το ξέρεις. Ναι, φυσικά. Μπορεί να έχει κινητό ναι. Το οποίο το πληρώνει στην Ελλάδα ναι. Και να μιλάς από τη Γερμανία με χρέωση Ελλάδος. Κανονικά. Και τι είσαι εσύ τώρα, πολιτής της Vodafone και μας ιδιαίτερα. Είπα εταιρεία, ρε ηλίθεια. Τι από της... ποια εταιρεία θέλεις. Αμάν. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει καλό και για σένα, Κωστή, γιατί θα παίρνουν περισσότεροι φίλοι το δεν ξέρει ο Βλάκας το όφελος. Κάνει τον έξυπνο. Έλα, μπορεί εντάξει. Να τον κάνουμε ένα γραμμάτιο, να το μάθει. Γραμμάτιο. Λοιπόν, εγώ θέλω. Ναι, θέλω να θέσω τώρα ένα ερώτημα. Θέσε. Θέλω να μου πείτε και εσείς, ρωτάω και τον κόσμο, τι πιστεύουν και τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Να δώσει βάση στο Champions League ή να δώσει βάση στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, να κοιτάξει το Champions League, να πάρει τα φράγκα που είναι στο επιχειρηματικό κομμάτι. Γιατί αναιρεί το ένα το άλλο, δεν κατάλαβα. Γιατί σίγουρα δεν μπορεί και τα δύο. Γιατί δεν μπορεί και τα δύο. Άμα μπει...
Άμα μπει, εντάξει, είχε καλός. Λοιπόν... Είχε, αλλά το θέμα είναι ότι το πρωτάθλημα είναι το αγκάθι στο λαιμό. Αυτό πονάει τον οπαδό. Αυτό τον γκέι. Πιο πολύ. Ποιο γκέι? Τον γκέι, τον γκέι. Α, τον γκέι. Με κάπα. Πρωτάθλημα, ρε φίλε, αλλά και τα φράγκα πρέπει να έρθουν. Θα μου πεις, ο άλλος ανάγκη δεν έχει. Πήγε στην Παναγία της Τίνου, πήγε στην Παναγία της Τίνου και έδωσε 500 χιλιάρικα. Έχει ανάγκη. Γιατί έκανε καλά. Το χρήμα πρέπει να κινείται. Δεν α, έτσι, ναι, σωστά, ναι, σωστά, ναι. Ναι. Εγώ αυτό έχω το ερώτημα, οπότε πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε, να μας πει και ο κόσμος. Καλά, βγάλε τώρα αριστερό φλάς και φύγε, έκλεισες. Αριστερό φλάς. Αντί να βγάλει αλάρμ, έβγαλε το δεξί το φλάς. Έπρεπε να είμαι Γερμανός αστυνομικός, να του τραβήξω 80 ευρώ ένα ωραίο πρόστιμο. Καλημέρα. Εγώ είμαι, παιδιά. Εσείς είστε, κύριε. Κόκκινο με το κινητό παίζεις. Κοιμήθηκες πάλι και 24, ναι. Γλάρωσε ο κόκκινος. Ναι. Γλάρωσε. Το βλέφαρο κόλλησε το απάνω με το κάτω, να πούμε. Ακούφια. Δεν ξεκολλάει το βλέφαρο. Λέγε, φίλε, ναι. Είναι ο πιο σπάοκ που είπε ο προηγούμενος ο Αριανός. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για να καταλάβουν όλοι, να γίνει αντιληπτό, υπάρχει ο ΠΑΟΚ και φέτος έχουμε και Μουντιάλ. Εντάξει. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο, και για να ασχολούμαστε νόμο. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον προηγούμενο φίλο. Νομίζω ότι και τα δύο πρέπει να τα χτυπήσουμε. Αν έχει το ρόστερ που θα αντέξει, θα κάνει, νομίζω ότι μπορεί να τα απεξέλθει τέλος πάντων ικανοποιητικά. Αυτή την άποψη έχω. Σωστή. Αλλά όχι να δώσει βάρος στο ένα. Με βάση τώρα τι διαβάζουμε και τι ακούμε. Δεν είναι φίλε, εσύ έκανε σχέδιο στο φιλικό. Όχι, ρε Γρηγόρη, δεν το είδα. Δεν διαφωνώ ούτε μου φαίνεται παράξενο. Ο διπλανός που κάνει τον έξυπνο, ποια ήταν η ανάλυση που έκανε? Ούτε το σκόρερ έμαθα. Όχι, την ανάλυση που έκανε. Ξέρετε ποια είναι η ανάλυση? Ότι ο Λάμπρο είναι ομορφόπεδο και το πιο πιθανό είναι να του ρουφήξουν τον προστάτη η Μιλφάνη. Εντάξει. Άκου τώρα τον Άμπαλο. Κατάλαβε. Τον Ηρακλειδέα που μεγάλωσε με τον Κουτσοπαναγή. Κατάλαβε. Με τον Κουτσοπαναγή 8. Κατάλαβε τώρα. Μεγάλωσε με τον Κουτσοπαναγή, τον Δημητρόφ και τον Αγγέλοβ να τα τρώνε όρθιοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Να πω δύο πράγματα. Να πει. Δευτερόλεπτα. Επειδή πήρε ένας Ολυμπιακός στην αρχή, εντάξει, ξέρεις, κατάλαβες που κατάτησαν σαν κάποιους εδώ συμπολίτες. Μίλησε για όλες τις ομάδες εκτός από τη δικιά του. Είπε για Λαφούζους, είπε για ΑΕΚ, είπε για ΠΑΟΚ εννοείται. Καταλαβαίνεις κατάτια. Εκείνος αεξίσνα. Είπε μάλλον Ολυμπιακός. Δεν επιμένω. Ίσως να γίνει. Ίσως, αλλά και για τους αεξίδες, ξέρεις τι, επειδή παίρνουν γενικά όλο το χρόνο και πέρυσι σας άκουγα χλεβαστικά, ας πούμε, και υποτιμητικά για τον ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να πω μια αλήθεια που έχω, ας πούμε, μέσα μου. Νομίζω ότι ο Μελισανίδης πήγε, εξαπόστειλε και τον Χιμένες και τον Αραούχο, επειδή πήγαν, του ζήτησαν άσκηση, επειδή κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Καμία σχέση. Τους ζήτησε. Τι έπρεπε να τους κάνει? Διαφορετικές περιπτώσεις. Ξαπόστειλε το Χιμένεθ εκεί. Τον Αραούχο. Ζήτησαν... Όχι, φίλε, μην τα μπερδεύουμε. Ξαπόστειλε το Χιμένεθ. Καθόλου δεν τον ξαπόστειλε. Τον Αραούχο, όχι. Ο Χιμένεθ του λέει, έλα εδώ. Εγώ έβγαλα από την Ιγυρία. Ο Χιμένεθ ζήτησε λεφτά. Όχι, yeah. Όχι. Ο Χιμένεθ ζήτησε λεφτά, ρόστερ. Και ζήτησε φυσικά και για αυτόν. Αλλά ζήτησε ρόστερ. Του λέει, δεν έχει ρόστερ, άντε γεια σου, του λέει τσιγκουνάρα. Έλα, εγώ νομίζω, χαριτολογώντας θα το πω, ότι τους ξαπόστειλε όταν τους ζήτησαν αύξηση επειδή κατάφεραν την κατάσταση. Ο Χιμένεθ είδε ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, γιατί ο άλλος ο χοντρός κάθεται στα πιτς και σου λέει, ναι, την έκανα. Το πήρα, έφυγα μετά από 24 χρόνια. Και έχω και ανοιχτή, ναι, την πόρτα. Οκ, okay, boys, άντε γεια. Ναι. Έλα, κόκκινα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τα Πασοκόσκυλα. Λοιπόν, μετά θα ασχοληθώ με σένα. Μάλιστα. Κόκκινε, εδώ είστε. Με πούλησε η Γαλλία, γκολ-γκολ την είχα. Αλλά αυτό το παιχνίδι Αργεντινή ήταν χι και... δωράκι. Ε? Το χι ήταν δωράκι. Όχι, γκολ-γκολ την είχα. Δεν την Αργεντινή τι την είχα, λες? Αυτό που διαφωνείς εσύ, πέναλτι. Έπαιξε πέναλτι. Ναι, ναι, τέσσερα. Τέσσερα το έδινε. Γιατί δεν μπορούσε να μην γίνει, λέω για να, η Αργεντινή, αν δεν μπορεί να τη σπρώξουν. Και το κέρδισε η Νιγηρία. Δεν έχει σημασία, όποιος δεν το κέρδισε. Α, το πληρώθηκες δηλαδή, μπράβο. Ναι, όχι, δεν πληρώθηκε, με πέταξε έξω το γκολ-γκολ της Γαλλίας. Κοίταξε, καταλαβαίνω γιατί και εσύ είσαι σαν και εμάς, παίζεις το 1 ευρώ. Όταν παίζεις παραπάνω χρήματα... Όχι, 10 ήταν. Ναι, βρε, κατάλαβες τι εννοώ. Για κάποιον... Τέλος πάντων, 10 έπαιξα γιατί πήρα προχθές. Τέλος πάντων, να σου πω τώρα το άλλο. Κωστά. Μάλιστα. Με τον το εργάτη. Ναι. Γιατί τον έβρισες? Έτσι γούσταρα. Λοιπόν, έχεις δίκιο.
Έχεις δίκιο. Γιατί ο αγράμματος αρτεγράτης, ο αμόρφωτος, ο ακοινώνητος πήγε να κάνει χιούμορ. Έχεις δίκιο. Είδες τι άσχημο πράγμα είναι όταν σε πειράξουν, όταν σε βρίσουν ή σε προσβάλλουν. Εγώ του είπα για το παιδί του ότι θα βγει ζαβό και θα το κάνουν. Όχι. Ή αν είναι κερατάς, αν του πηδάνε τη γυναίκα. Σε αυτή την κατάσταση σήμερα με τον εργάτη έχεις δίκιο. Αλλά είδες πόσο πονάει. Δεν πονάει. Εσύ που βρίζεις. Εγώ βρίζω όταν με βρίζουνε, ρε. Τι, όταν έρχομαι σε άμυνα βρίζω. Τώρα δάτε, μην ανοίξουμε ιστορίες. Τι ανοίξουμε ιστορίες. Παίρνει ένα 45 χρονών πριν 2 χρόνια τηλέφωνο. Εκτός αέρα. Δεν είναι σωστά πράγματα. Βράσε τώρα, δεν είναι σωστά πράγματα. Εγώ δεν του πείραξα τα παιδιά. Εγώ του είπα. Εγώ του είπα. Πάρα πηδηχτεί ο αρτεργάτης τώρα. Ο αγράμματος. Το είπα. Τι είναι φίλος του κόκκινου, τι δεν περιμένει να έχει χιούμορ. Ευχήτω. Δεν είναι φίλος του κόκκινου. Λοιπόν τώρα τι θα κάνουμε το διαστραμμένο το μυαλό της σκέφτης. Εγώ τι θα κάνω τώρα, παίζω. Ήξερα και το όνομά του και το επίθετό του. Κάτι τέτοιοι κάνουν παρέα. Πάνε, ναι, είναι είσαι φίλος με τον Τάδε και τον Είπε, λέει ότι είναι φίλος με τον Βαρδάκη. Αφού λέγεις ονόματα. Αυτοί πάνε αγόρι μου. Ο γιος του. Ο γιος του, ναι. Ο γιος του είναι ο καρδιολόγος. Τον ξέρεις, ο καρδιολόγος. Ούτε ξέρω ποιος. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Επειδή είναι ο γιος του καρδιολόγος, τι θα μας κάνει τώρα αυτό. Για άλλο λόγο το είπα, επειδή είσαι ηλίθιος. Τι, καμιά πέτρα τον παπά σου. Όχι, γιατί είχε πρόβλημα καρδιάς ο Σάκης γι' αυτό. Ποιος είχε ο Σάκης. Γι' αυτό το ρώτησα. Ποιος είχε πρόβλημα καρδιάς, αυτός πήρε τηλέφωνο. Όχι. Ποιος είχε πρόβλημα καρδιάς. Ο αδερφός του Δήμου του Βαρδάκη. Αλλά τόσο ξέρω. Και τι να κάνουμε δηλαδή, άμα είναι 100 χρονών ο αδερφός του Δήμου του Βαρδάκη και έχει πρόβλημα καρδιάς και εμείς βγάλαμε ουρολογικά και. Α, παράτα με ρεκόρδινε. Κατάλαβες, φίλε. Αυτοί μαζεύονται εκεί πέρα στα καφενεία, κάθονται 7 ώρες τεμπελχανάδες, πήρουν 7-8 ούζα και κάνουν χιούμορ. Δεν βγάζεις άκρη. Άντε μπράβο. Τα τεμπελχανία, ο αρτεργάτης. Πριν πάμε στο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι τα χρώματα Vitex είναι αυτά τα οποία έχουν την υψηλότερη καλλιπτικότητα για το γύρο πλήσιμο και είναι πιστοποιημένα με κλασ 1. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγουλου και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου, στον Εύωσμο, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι. Με τηλέφωνο το 2310-303-173. Φαλακρέ! Γράφει. Είμαι στο πούλμαν για Λάρισα και γελάω μόνο μου σαν χαζός. Μη χωρίσετε ποτέ τα γάρια. Α, εξής από Βουδαπέστη. Στο πούλμαν είναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Όταν μιλάτε για Volvo, μιλάτε για σουηδική πολυτέλεια, κορυφαία ασφάλεια, μοντέρνο design και απαράμιλη αξιοπιστία. Όταν μιλάτε για Volvo, μιλάτε για Auto Point. Ελάτε τώρα στη Volvo Auto Point. Οδηγήστε και αποκτήστε το νέο X40. Αυτοκίνητο της χρονιάς 2018 με το νέο κινητήρα των 1500 κυβικών. Volvo Auto Point. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θέρμη. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Σε 2 ημέρες θα είσαι έτοιμος για πιτσόπαρο. Κάνε Θεέ μου τα Στεφάνς να έχουν μαγιό για μένα.
Βρε καλό στον κοκαλιάρι. Αδερφέ, σώσε με. Πρέπει να πάω μπιτσόμπαρο. Βρες μου μαγιό. Αφού ξέρεις ότι στα Στεφάν's Extra Extra Large έχουμε τα πάντα. Από μαγιό μέχρι στολή δίτη. Ουφ, ευτυχώς βρήκα. Γιατί αλλιώς θα γινόμουν ξεφτύλα. Στεφάν's Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Τηλέφωνο 609777. Στεφάν's XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Η Daytona μαζί με το Δαβανόπουλο αλλάζουν επίπεδο. Μετά τα πετυχημένα παπιά Daytona, ο Δαβανό και η Daytona βάζουν φωτιά στην άσφαλτο. Με το νέο Rockstar 400 και 250. Με ABS, ηλεκτρονικό ψεκασμό, ρυθμιζόμενο αμπορτισέρ και οικονομία στην κατανάλωση. Ελάτε στο Δαβανόπουλο και θαυμάστε τα νέα Daytona Rockstar 400 και 250 από 110 ευρώ το μήνα σε 24 δόσεις. Μότο Δαβανόπουλος, Μοναστηρίου 102. Βάζει φωτιά στην άσφαλτο. Η απόλυτη ανδρική κομψότητα βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Βρίσκεται στο κατάστημα Monde Napoleone. Ένας χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο ανδρικό ντύσιμο. Monde Napoleone, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση. Εξαιρετική ποιότητα και άψογη εφαρμογή. Monde Napoleone, Καρόνου Ντιλ 14. Και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το ήξερες πως οι μικρές φθορές κάνουν τις μεγάλες προσφορές? Το ξέρει ο Ξουλόγης και σου προσφέρει επώνυμα καινούρια ηλεκτρικά με μικροφθορές στη συσκευασία ή το εξωτερικό τους και έως 50% φθηνότερα και με 2 χρόνια εγγύηση. Group Xylogis, Στρατήγη 49 και Περεβού στην Άνω Τούμπα. Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο και στο xylogis.gr. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ρίκε, Μπάρμπι, Καπρίς, Αντίντας, Ες Όλιβερ, Νάικ, Μάρκο Τότζι, Γιάννα, Μι Σίξτι, Βόι Ενόι. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Βόι Ενόι. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Πάμε καζίνο, καζίνο, να δούμε που τι αν πάμε καζίνο για δώρα και κληρώσεις. Mundo Fan. Ζήσε το Μουντιάλ σαν να ήσουν στη Ρωσία. Με τρελά γκολ, πολλά δώρα και απίστευτες κληρώσεις μετρητών. Πρόβλεψε τις δύο ομάδες του τελικού και κέρδισε 5.000 ευρώ μετρητά και μία τηλεόραση Hisense 65 ιντσών. Επίσημο χορηγό FIFA World Cup 2018. Κλήρωση 15 Ιουλίου. Πάρε μέρος στις μουντοκληρώσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για κέρδη έως 10.000 ευρώ μετρητά. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες live στη γιγαντοοθόνη του Θεάτρου Βεργίνα και όλους τους αγώνες στο ειδικά διαμορφωμένο TV Lounge. Mundo Fan. Τρελά γκολ, τρελά κέρδη στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος στο καζίνο είναι δωρεάν και επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Για όλους τους άντρες, Σελιό. Για τον μπαμπά μου. Και για τον αδερφό σου. Για το αγόρι μου. Και για το αφεντικό σου. Ακόμα και για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Σελιό. Για όλους τους άντρες, τους μπαμπάδες, τους φίλους, τους Βραζιλιάνους, τους Αργεντίνους και για όλους τους φαν που θέλουν να ντυθούν στα χρώματα του Μουντιάλ. Σελιό. Mega Outlet Θεσσαλονίκης. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η Σκιάδη Μπαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η εταιρεία η οποία παίζει πολύ μεγάλη μπάλα και αυτό το καλοκαίρι, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε είτε το Skoda, είτε το Kia, είτε το Hyundai με το καύσιμο κερασμένο για όλο το καλοκαίρι, όπως ακούσατε. Εντελώς δωρεάν, με περισσότερες πληροφορίες στο 23 15 96 5 96, ή μία βόλτα στην μεγάλη τεράστια έκθεση η οποία υπάρχει στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Γρηγόρη, πες στο Ραπτόπουλο να μην οδηγήσει ποτέ σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, γιατί αν σταματήσει μια αλάρμ χωρίς λόγο, θα πάρει πολλού στο λαιμό του. Όντως εκεί ισχύει το δεξιά. Γιατί θα πάρουμε. Κάνε μερικά μαθήματα οδήγηση τώρα. Γιατί θα πάρουμε. Γιατί. Για στο καλύτερα, βάλει ένα δάσκαλο οδήγηση Γερμανών. Γιατί εκεί κάνουν φλάζ δεξιά, δεν βγάζουν την αλάρμ.
Γιατί άμα βγάλω λαλάνι θα με κάνουν, θα με βάλουν φυλακή. Τώρα σου είπα κάτι από εκεί. Δηλαδή, αν ο πίσω δει αλάρμ, τι θα φανταστεί ο Γερμανός. Ας πούμε, δεν βγάζω εγώ φλάς δεξιά. Δεν ισχύει. Πώς στην Αγγλία οδηγούν από το αντίθετο ρεύμα και το τιμόνι διαφορετικό. Άλλο σου λέω εγώ. Εγώ έχω ελληνικές πινακίδες σε ένα αυτοκίνητο και είμαι στη Γερμανία. Και βάζω τα αλάρμ. Ο πίσω Γερμανός, τι θα φανταστεί. Θα σε κάνω παρατήρηση. Θα ναι, τι θα... Δεν με νοιάζει. Πρέπει να βγάλει δεξιά. Βρε να πάρει ο διάολος το κεφάλι σου και να το πάει στην κόλαση. Ρε σου λέω, τι θα φανταστεί ο πίσω. Πάλι να το απαντήσω. Δεν έχω να απαντήσω. Δεν έχει να απαντήσει. Όχι. Πάμε παρακάτω. Αυτό του λες να καταλάβει την ουσία. Θα σου κάνω παρατήρηση. Βράσει με κάνω παρατήρηση να μου πάρω και το δίπλωμα. Τι θα καταλάβει ο πίσω. Έλα. Ορίστε. Να σε πάρει ο διάολος το κεφάλι και να το βάλει στο Βελζεβούλ μέσα. Ναι. Παρακαλώ, τον κύριο Ραπτόπουλο. Ορίστε. Μισό λεπτό να το φωνάξω. Τον κύριο Ραπτόπουλο. Τον κύριο Ραπτόπουλο. Εδώ είμαι, φίλε, λέγε. Αγαπητέ φίλε Κωστή. Μάλιστα. Να σου δώσω συγχαρητήρια για τα στοιχεία που διέκρινε στο Λάμπρου. Έχω αρκετά χρόνια να δω παίχτη. Και ξέρεις κάτι πριν πεις συγχαρητήρια, δεν θέλω να μου πεις. Ναι. Πες μου ναι. Πρώτα ρε ανόητε, γιατί δεν το είδες πιο μπροστά. Εγώ το Λάμπρου κάθισα στο βίντεο και τον είδα επίτηδες. Ξανά. Ναι. Και λέω εγώ εδώ έχω κάνει ένα λάθος. Ναι. Έτσι λέω τώρα. Δηλαδή ωραία. Μου έκανε εντύπωση και πάλι τον είδα κανένα δύο-τρεις φορές και στον Πανιόνιο και στον Ηρακλή που έπαιξε. Είναι... Εν εξελίξει μεγάλη σαν παίχτη. Μόνο αθλητικά πρέπει να προσέξει ναι, και τις γυναίκες. Να τον βελτιώσουν εξωαγωνιστικά. Εξωαγωνιστικά. Ναι, δηλαδή, ναι. Σώμα, μύχ, το ένα, σπριντάρισματα, τριαντάρια, εικοσάρια κτλ. Αυτό ακριβώς θέλει. Και θα γίνει παιχταράς. Κολτής θα πάρει λεφτά από πάνω. Ναι, κολτής. Τελειώνει πολύ ωραία τη φάση και με τρόπο έτσι μεγάλου σκόρερ. Τον είχα δει και στον Ηρακλή σε ένα μάτσο με τη Λάρισα. Και χθες από περιέργεια πάλι κάθισα και τον είδα. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα τον είχε ζει στην πρεμιέρα στο 2-2. Ναι, στο 2-2, ναι. Και χθες είχα χρόνο, είδα αυτό το μάτι, το φιλικό του ΠΑΟ. Είναι πολύ καλό σέντερφορ, φίλε. Δεν είναι σέντερφορ κόκκινε, εξτρέμι είναι. Είναι δεξιά, επτάρι καθαρό. Είναι επτάρι καθαρό. Μπορεί να παίξει δεύτερο σέντερφορ σε 4-4-2. Ναι. Μπορεί. Αλλά ιδιαίτερα η δεξιά του πλευρά είναι καταπληκτική. Μπούκα δώρος, κολλάει την μπάλα στο πόδι. Είναι πάρα πολύ ωραίος παίχτης. Εντάξει, χθες έπαιξε με το ανάποδο. Διέκρινα ότι ξέρεις από μπάλα. Και εγώ έπαιρνα στο Μακεδονικό, είμαι 67 χρονών. Είχα καραπατεί τον προπονητή. Είχε τον τρολό προπονητή, δεν είναι καλά, λέει. Πήγαινε στο Παγιοργείο, στον βουνό μας, έτρεχε. Άνω μας είχε ξολοθρέψει. Ποιες χρονιές έπαιξε στο Μακεδονικό, 68-73. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Στο ξέρω, ε. Όταν πρωτοπήγαμε τον Ασλανίδη, μας εγγενίασε το γήπεδο στην Ευκαρπία. Ο Χουντικός Ασλανίδης. Και ναι. Μας έτρεχε ο Καραστής επάνω πίσω από τον Γεωργίου στο βουνό. Η Χούντα βοήθησε το Μακεδονικό τότε με το γήπεδο. Ναι, ο Ασλανίδης βοήθησε. Ήταν Χουντικό σωματείο τότε, ναι. Ναι, βοήθησε ο Ασλανίδης. Τότε. Να είστε καλά. Μπράβο, σα. Καλό απόγευμα. Το διάβασα για σένα και εγώ πάω στον επόμενο. Παρακαλώ. Χιμένες... Μην το διαβάζει τον αέρα. Παρακαλώ. Γι' αυτό σου λέω. Πείτε διαβάζει. Ζητώ συγγνώμη, αν είναι και αυτό, respect. Βεβαίως. Στον 123. Ναι, εντάξει, δεν το ήξερα, φίλο, ότι είχε. Δεν είναι για τον αέρα. Αν υπάρχει πιο θέμα. Γιατί ρε κοκκινέ. Και εγώ δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εντάξει, άστο. Είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Εντάξει, δεν το ξέραμε. Εντάξει. Άμα δεν το ξέραμε. Και εγώ δεν το γνωρίζω. Μπράβο. Εσύ γενικώς δεν γνωρίζεις. Ναι, πρόσχε. Σου κάνει παρατήρηση και όπως βλέπεις εγώ δεν σε εκθέτω. Λέω διάβαστο. Γιατί ρε να με εκθέτει και εξέδεσέ με. Δεν θα σε εκθέσω. Άντε πάλι. Είσαι καλός άνθρωπος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ενώ εγώ σε εκθέτω. Ανεπανάληπτα. Ανεπανάληπτα. Και ανεπανόρθωτα. Και ανεπανόρθωτα. Ναι. Καλημέρα φίλε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε. Παιδιά θέλω να μιλήσω για το ηλεκτρομαγνητικό mind control. Αν το επιτρέπετε. Τι αυτή η μαγνητική είναι αυτό. Επηρεασμού σκέψεων από Αγγλία σε ποδοσφαιριστές, σε πρωθυπουργούς, γενικά σε κόσμο. Σε σένα έχει επηρεάσει. Απόδειξη είναι οι παπαγάλοι που μιλάνε τηλεκατευθυνόμενα. Δεν εξηγείται αλλιώς το φαινόμενο των παπαγάλων. Μισό λεπτό, άσομαι. Αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, Κώστα και Γρηγόρη. Εγώ που μιλάω με το σκύλο μου, είναι θέμα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Κοίταξε, τώρα μην το γυρνάς στην πλάκα, γιατί... Αφού μιλάω, συνεννοούμε με τη μήνυμα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, πολύ κουφάλες είναι. Δηλαδή, επηρεάζουν τα μυαλά πρωθυπουργών, προέδρων, κρατών... Ποιοι και είναι αυτοί, ναι, ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε, ποιοι είναι. Φτάνουν σε σημείο οι Άγγλοι να επηρεάζουν την ομάδα τους στην Αγγλία, να χάνει, όταν φτάνει σε υψηλά επίπεδα, ναι, να χάνει, ναι, ναι. Για να μην πούνε ο κόσμος ότι η Αγγλία, η αγγλική μασονία, οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας έχουν mind control συστήματα. Όλα αυτά τα κάνουν οι Βρετανοί, λέτε δηλαδή.
Οι Βρετανοί, οι Αγγλοσάξονες. Και τους Αμερικάνους επηρεάζουν για να βρίζει ο κόσμος τους Αμερικάνους στα καλά καθούμενα και όχι την Αγγλία που είναι η πραγματική, έχω, το πραγματικό έχω όλη την καλή διάθεση να δεχθώ αυτό που υποστηρίζει. Συνήθως το βράδυ βγαίνετε εσείς. Οι παπαγάλοι πώς μιλάνε. Αν φοράς αλουμινόχαρτο επηρεάζεσαι από αυτό. Φίλε. Οι παπαγάλοι πώς μιλάνε, Αν φοράς αλουμινόχαρτο. Κάτσε ρε κόκκινε. Αλουμινόχαρτο άμα φοράς επηρεάζεσαι. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Αν φοράς αλουμινόχαρτο. Κοιτάξτε, οι παπαγάλοι πώς μιλάνε. Δεν φοράνε αλουμινόχαρτο. Εγώ φοράω αλουμινόχαρτο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Επειδή αυτά. Ό,τι και να φοράς σε επηρεάζουν. Από τη χλέβη μέχρι το σοβαρό υπάρχει μια απόσταση. Άντε, ρωτάω. Επιστημονικά αυτό. Τι μιλάει σοβαρά τώρα, έχει γραφτεί κάπου να πούνε ότι. Έχει γραφτεί, υπάρχουν στο ίντερνετ. Πού να πω. Τι είναι, ρε. Ωραία, πες το ίντερνετ. Mindcontrols.gr. Υπάρχουν και victims, θύματα από το mind control στο εξωτερικό. Τι πάθανε. Όπως και ίσω στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Τι πάθανε. Που υπάρχουν, που επηρεάζουν τη σκέψη, ας πούμε, ανθρώπων. Ο κόκκινος δηλαδή έγινε μυθομανής γιατί το βαράζουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δεν ξέρω. Πρωθυπουργός μας πάντως τους επηρεάζουν. Το Τσίπρα άλλα έλεγε, άλλα κάνει. Ο Σαμαράς το ίδιο. Φταίνε δηλαδή τα ηλεκτρομαγνητικά. Τέλειωσε, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Το πιστεύεις, ρε κόκκινο. Ευχαριστώ. Καλά, να καλά. Εγώ ακούω τα πάντα. Πάμε. Ναι. 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 Μάλιστα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Θέλω να πω ρε, για αυτό που λες για το αλάρμ και το φλας. Μάλιστα. Εγώ με το μηχανάκι κυκλοφορώ. Πού κυκλοφορείς, φίλε? Θεσσαλονίκη, ρε. Πού να κυκλοφορώ? Πού να ξέρω. Άμα έστω μόνο εγώ θα ακούγαμε, ρε, φίλε. Τώρα με Θεσσαλονίκη να μας πεις. Το χιούμορ του. Λοιπόν, άκου, ρε. Και ο μπροστά βγάζει αλάρμ, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτός θέλει να κάνει δεξιά. Έτσι καταλαβαίνεις εσύ. Ναι. Όχι να στρίψει, να παρκάρει δεξιά. Να παρκάρει δεξιά, ωραία. Και αυτός επειδή έχει δει πάρκινγκ στα αριστερά, το κόβει ολόκληρο. Και εκεί που πάνω να τον προσπεράσω πάνω να με σκοτώσει, κατάλαβες. Ναι. Άρα πρέπει να βγάζουν αριστερό φλας αυτοί. Συμφωνείς ή όχι? Σωστά. Ναι, αλλά άμα έχει διπλή γραμμή, πώς θα πας αριστερά? Απλά στο εξωτερικό. Πες ότι δεν έχει, ρε. Σωστό αυτό που λες, μισό λεπτό. Στο εξωτερικό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Η χρήση των αλάρμ είναι είτε για ατύχημα είτε για κάποιο πολύ σοβαρό γεγονός. Μπράβο, σου λέω, ο κάθε βολός με τα μάξι βλέπει να πάρει αριστερά. Σου μιλάει ο κόκκινος, ο οποίος όταν παρκάρει ούτε φλάς ανάβει ούτε αλάρμ. Είναι τσαμπουκάς. Δεν ξέρω αυτό. Και άμα το πεις τίποτα, δεν βλέπεις ότι σταμάτησε. Βλέπεις τι κάνει τώρα. Ορίστε. Κατάλαβες τι κάνει. Βάζει λάσπη λοιπόν, τον ανεμιστήρα, πετάει. Ποιον ανεμιστήρα βάζω λάσπη? Ανεμιστήρας. Ανεμιστήρας, τι είναι, γκρούντι είναι ο ανεμιστήρας. Ακόμα με ανεμιστήρα να πούμε. Πού είσαι στο 85 να πούμε. Ορίστε. Ανεμιστήρας, μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Πάμε που θέλετε. Ακούστε τώρα ότι ο Σεβίδης έβαλε ανακοίνωση που του κατηγορούν ότι σαμποτάρει την κυβέρνηση. Ναι. Και αυτός που το ανακοίνωσε, το είπε, λέει, αλλά δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή να γίνει και ο Σαββίδης οικονόμου του ΣΚΑΙ, ναι, ο κοκκινοβαμμένος κοπλεξικός, ναι, που έλεγε το πρωί. Μπορείτε να μην χαρακτηρίζετε. Μπορείτε, σας παρακαλώ. Γιατί είναι ο Σαββίδης? Μπορείτε να μην χαρακτηρίζετε δημόσια πρόσωπα. Ναι. Εντάξει, ο λίγο πειραγμένος πασχολής, ο λίγο αντιπαθητικός. Αντιπαθητικός, ωραία. Αντιπαθητικότατος. Λοιπόν, αν κάνει μεθαύριο, και θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο και στο Χαριλάου κάποια ενημέρωση από αυτά τα μπλα-μπλα, ναι, από τα ξύνια ψηφοφόρους. Ναι, ναι. Οι Αριανοί δεν θα τον ξαναφύγει, γιατί εμείς είμαστε Μακεδόνες και φιλοπατριώτες, μάζεψε και πήγαινε από εκεί. Μόνο οι Παοξίδες είναι Μακεδόνες και οπαδοί και κοντά στα Σκόπια, οι υπόλοιποι όλοι τη φάγαν και έκαθαν. Τι θα ζωμάρα είναι αυτή που είπε το πρωί ο οικονόμος στη τηλεόραση? Κύριε μου, σας δηλαδή, κλείνουμε κύριε, γιατί χαρακτηρίσατε για άλλη μια φορά και αυτό το πράγμα είναι λόγοι για να κινηθεί νομικά. Λοιπόν, διαβάζω ένα μικρό πράγμα για αυτό το οποίο είπε ο κύριος και δεν το γνωρίζω. Για να έχεις μια γνώση κι εσύ.
Όσο περισσότερο κάποιο ερευνά το mind control και τη χρήση του στον κόσμο, πάει εκπομπή. Τόσο περισσότερο θα κατανοεί πως ίσως υπάρχει εκεί έξω ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που επιχειρεί να μετατρέψει την ανθρωπότητα σε μη σκεπτόμενα όντα. Τα μόλις σε γραμμάρια. Όσο ο άνθρωπος αναζητά την παντοδυναμία απέναντι στις μάζες, ενισχύει την έρευνα για τον έλεγχο του ανθρώπινου νου. Και ως αποτέλεσμα το mind control έχει λάβει τεράστιες φυσικές και επιστημονικές διαστάσεις που τείνουν να γίνουν μόνιμη κατάσταση. Το σύγχρονο mind control είναι ψυχολογικό αλλά και τεχνικό. Οι έρευνες αποκαλύπτουν πως αν αποκαλυφθούν αυτές οι τεχνικές έλεγχου του νου, τα συμπτώματα εξασθενούν ή εξαφανίζονται. Τι κάνουν τα συμπτώματα? Εξασθενούν ή εξαφανίζονται. Μάλιστα. Αυτό ισχύει τουλάχιστον για το mind control στη διαφήμιση και την προπαγάνδα. Mm. Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις mind control αφορούν τις φυσικές εισβολές του νου του ανθρώπου. Mm. Για να μπορέσεις λοιπόν να προφυλακτήσεις από το κακό, θα πρέπει πρωτίστως να μπορείς να το αναγνωρίσεις και μιλάει για διάφορα χαρακτηριστικά. Σου λέω από αυτά τα οποία γράφονται και υπάρχουν. Γιατί κάνεις φρένο την εκπομπή, ρε κόκκινε, με το νου να πούμε. Πάμε παρακάτω, ρε κόκκινε. Παρακαλώ. Πάμε παρακάτω, ναι. Μα είναι δυνατόν τώρα να πιστεύεις αυτές τις ανοησίες? Λέγε, ρε φίλε. Πιστεύω τα πάντα και τίποτα. Δεν είναι αυτό η απάντηση. Εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα. Μην είπαν χθες το Λαγκαδά έγινε θαύμα. Δεν σε πιστεύω, λέω, ότι έγινε θαύμα. Καλά, μην το πιστεύω. Εσύ πίστευε. Επειδή δεν το πιστεύεις, εσύ τι έγινε? Εγώ λέω δεν υπάρχουν θαύματα. Δεν έγινε, όχι. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Με τον κόκκινο. Με τον ηλίθιο. Έλα, Γρηγόρη. Εδώ, όπ, τον έστειλα. Γρηγόρη. Ναι. Τον είδα εγώ. Πες του φιλαράκι του διπλανού του Γκουρουμάλη, ναι, ότι έχω και ένα σκυλάκι λεσβία. Είμαι ορτεργάτης. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι σωστό που κάνεις. Άμα έρθω και σου κατεβάσω τα σαγόνια μέχρι τα γόνατα, δεν θα φταίω εγώ ορτεργάτη. Πάμε παρακάτω. Αν πας αρχίσω στα χαστούκια σε αυτή την ηλικία να έχεις τέτοιο μέλλον, εκτός αν έχεις πάθει κανένα εγκεφαλικό και δεν το ξέρεις. Να πας εκεί στα παιδιά σου που είναι γιατροί να σε κοιτάξουν. Γιατί σου δώσω κάτι χαστούκια μας εδώ, θα ψάξεις να βρεις τα σαγόνια σου. Πάμε παρακάτω. Είσαι ο αρτεργάτης. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, παιδιά, τι έγινε, πώς ήταν τα εγκέφια? Γεια σου, φίλε, μια χαρά. Απορρίπτει γιατί φεύγουν ένας πηγαίνοντας από το καράβι αεξίδες, προπονητές και παίχτες. Πήγα στο Μελισσανίδη, άκουσε ένα λιγάκι. Συγγνώμη, ναι. Πήγα στο Μελισσανίδη και λένε, κύριε Μελισσανίδη, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Πλέον ποιο πρωτάθλημα πήρε, κύριε Μαλάκης, λέει. Όχι βρισχές. Είπαμε, μην ξεφεύγουμε. Είπαμε, είμαστε καλτ εκπομπή. Είπαμε, είμαστε αιρετικοί. Είμαστε ελεύθεροι να εκφραζόμαστε. Όχι ύβρις. Όχι ύβρις. Κόφηκες. Κόπηκες. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Επόμενη. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Απορώ πως αντέχεστε να ακούτε τέτοιες βλακίες μαζεμένες. Από ποιους, από ποιους? Από όλους. Καλά, εντάξει τώρα, γιατί αυτό είναι γενικό που λέτε, δηλαδή συγκεκριμένα δεν μπορείτε να πείτε. Τι να σου πω, αγόρι μου, συγκεκριμένα. Τα συζητάω κάθε βράδυ με το αφεντικό σου. Τα πίνετε μαζί? Τα πίνουμε, ναι, πίνουμε. Καλά κάνετε. Κολυτάρια. Μπα. Και λέω πώς τους αντέχεις αυτούς, λέω, τους ηλίθιους όλη μέρα, λέω, εκεί να λένε πλακίες. Είπατε το αφεντικό για μας? Ναι, για όλους εκεί. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Εσείς είπατε το αφεντικό, βγήκατε για καφέ, για ποτό. Πώς αντέχετε, κύριε Ανδρώνη, τόσους ηλίθιους στη δουλειά σας, αυτό το είπατε? Παύλο τον λέω, δεν το λέω Ανδρώνη. Ωραία, του είπατε λοιπόν, Παύλο, πώς αντέχεις τόσους ηλίθιους στη δουλειά σου, αυτό το είπατε? Ναι. Άρα συμπεριλαμβάνεται και εμάς εκεί πέρα. Μα όλες οι βλακίες μαζεμένες εκεί σε σένα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι σας απάντησε ο κύριος Παύλος? Η εκπομπή σου είναι αθλητική ή για να λένε ο καθένας ό,τι θέλει? Στα πλαίσια της δημοκρατίας και του ρηξίματος. Επειδή γνωρίζεις αθλητικά. Ναι. Και σε σέβομαι σαν αθλητικό άνθρωπο, παράγοντα. Ναι. Επειδή καταλαβαίνω ότι γνωρίζει κάποια πράγματα. Ναι, λέτε δεν γιατί. Δεν μπορώ να ακούω στις βλακίες τώρα. Ότι το έρθει του καθενός βγαίνει και το λέει. Ναι. Δυστυχώς, θα σας απαντήσω εγώ. Δυστυχώς, επειδή ο αθλητισμός έχει χάσει πολύ την έγκλη του και ιδιαίτερα οι ομάδες, δεν έχει αυτή την επαναστατικότητα ο λαός, ασχολείται και με άλλα πράγματα. Κάπου το πράγμα πήγε σε μια γενικότητα. Έτσι, για να σας βάλω σε μια περίληψη, σε μια κεντρική ιδέα. Αυτό έγινε. Με το πέρασμα των χρόνων. Τι σας απάντησε ο κύριος Παύλος? Είμαι όμως. Γιατί επειδή εσύ τουλάχιστον γνωρίζεις πολλά γύρω από τον αθλητισμό, θα έπρεπε να κάνεις πιο εμπεριστατωμένες εκπομπές.
Εντάξει, καμιά φορά και η περιραίως ατμόσφαιρα μας αναγκάζει να πάμε σε μονοπάτια τα οποία δεν είναι αμυγός αθλητικά. Ξεφεύγουμε από το δρόμο δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Έχετε ανακατέψει και οι πολιτικές. Ναι, 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 ναι. Το κάναμε λίγο έτσι πιο έτσι... Να κάνω μια ερώτηση. Όχι, να μην κάνεις ερώτηση. Είστε πολύ light. Να κάνω μια ερώτηση. Ο θέλει να σας κάνει ερώτηση το έτερο νήμιση. Ναι. Ναι. Δηλαδή τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Εγώ σε θεωρώ πολύ σοβαρό άνθρωπο, κύριε Κόκκινα. Ναι, τώρα μου τα χαλάς λίγο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Εγώ πιστεύω ότι είσαι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Τι πρέπει να γίνει? Θα μπορούσες τουλάχιστον εσύ να κάνεις πολύ σοβαρή εκπομπή. Ναι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο Ραπτόπουλος έχει το ιδίωμα να μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα στον κόσμο, να τον κάνει τον κόσμο να γελάσει, ναι, να δημιουργεί μια έκρηξη στο ραδιόφωνο, αλλά εσύ είσαι τουλάχιστον σοβαρός άνθρωπος. Ωπα, εσύ παίρνεις την ευθύνη. Σωστά. Άρα αυτός παίρνει την ευθύνη. Σωστό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, είστε καλά παιδιά και οι δυο, σας γνωρίζω και τους δυο. Είπατε κανένα καλό λόγο τον κύριο Παύλο για ενόψεις καλοκαιριού? Κοίταξε να δεις, για σένα τουλάχιστον λέω τα καλύτερα, να ξέρεις. Αυτό θέλουμε εμείς. Εμένα θέλω σοβαρό. Ναι, είσαι η αδυναμία μου. Είναι και της Εκκλησίας ο Γρηγόρης, είναι και του Κατοικητικού, είναι και του Αγίου Γόρης. Εγώ πάλι αυτά τα ξέφυγα. Εντάξει. Καλό μεσημέρι να έχετε. Σας χαίρομαι που σας άκουσα. Είστε καλά. Γρηγόρη μου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Τι κάνετε? Εντύπωση. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Να ρωτήσω Γρηγόρη. Εδώ είναι. Ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και να το λέμε. Πρόβλημά σας να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες. Εγώ είμαι Έλληνας και ούτε περήφανος είμαι ούτε λυπάμαι κιόλας. Ναι, ο Γρηγόρης δεν είπε ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Δεν ξέρω τι λέει ο Γρηγόρης. Εγώ σαν Αυτόπουλος λέω είμαι Έλληνας και δεν χαίρομαι, αλλά ούτε λυπάμαι. Πότε άκουσες ρε φίλε να λέω ότι πρέπει. Οπα, να το. Πάρ' τον. Χθες το μεσημέρι, γύρω στις 3 ώρα. Το είπες. Έχω, λέω, κάθε δικαίωμα να αισθάνομαι υπερήφανος για τη χώρα την οποία ζω. Μπράβο, είναι περήφανος. Ωραία. Από το έχω κάθε δικαίωμα μέχρι το είμαι υπερήφανος για αυτό που είσαι ή δεν είσαι. Την κυβερνάνε. Ωραία, ωραία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι, πάμε παρακάτω. Είναι. Η απάντησή του δεν είναι σαφής, φίλε. Ξεκάθαρα. Δεν διαφωνώ, όχι, συμφωνώ με τον Γρηγόρη με αυτό που είπε. Εντάξει. Αυτοί που είναι ομοφυλόφιλοι, γιατί να μην είναι υπερήφανοι και να το λένε? Εδώ τώρα... Αυτό θα πρέπει να ρωτήσω έναν ομοφυλόφιλο. Αυτοί είναι υπερήφανοι και κάνουν το Pride Festival. Εμείς φίλε, γιατί να τους καταδικάσουμε? Είναι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν το θέλει θα η Εκκλησία. Το ρωτήσει δεν το έλεγες χθες όμως. Δεν το έλεγα χθες. Όχι, αυτός που έγινε δεν το έλεγες. Τι έγινε χθες? Και να προχωρήσεις στο δεύτερο. Τι έγινε χθες, δεν μου πες. Μην τον αγριεύεις, μη. Να προχωρήσεις. Τι μπορείς να μου πεις τι έγινε χθες? Εσύ είπα, έλεγες ότι είναι δικαίωμα να λέει κάποιος ότι είναι περήφανος που είναι Έλληνας, που είναι Μακεδόνος, που είναι οτιδήποτε παοξής. Γιατί να μην είναι αυτοί οι περήφανοι και να κάνουν το Pride Festival? Δεν το είπες αυτό. Να γιατί, κάνω μια ερώτηση γιατί εγώ. Γιατί ήθελα, τους κλεβάζαμε. Στάσου. Δικαίωμά σου να λες ότι θέλεις, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να λέω ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Λοιπόν, να μπω εγώ στη μέση ανάμεσα στους δυο. Είστε παντρεμένος? Ναι. Έχετε παιδί? Ναι. Είναι αγόρι? Ναι. Ωραία. Τα βρήκες. Αν γίνει ομοφυλόφιλος, θα είστε υπερήφανος? Δεν θα έχω πρόβλημα, ειλικρινά. Θα μας κεράσετε στο καφενείο με τον κόκκινο ψάρια, ξέρω εγώ, και ούζο? Ούτε ψάρια θα κεράσω. Καλά, ας γίνει πρώτα ομοφυλόφιλος και μας κερνάς μετά. Να σου πω και ένα ποδοσφαιρικό. Να πεις ό,τι θέλεις. Για τα χειμένες που λέγατε στην... Και το κόκκινος. Σταμάτα. Εγώ θα αρχόμουν το αυτοκίνητο και θα το κυνηγούσα με το ψάρι. Γιατί να με κυνηγήσεις, επειδή θα, άμα και αν παιδί ομοφυλόφιλο να είναι... Για αυτό που του είπες. Περήφανος. Άντε να... Έλα, σιγάρι. Σε βρίζει ρε φίλε και το λες ότι βρέχει και βγάζεις ομπρέλα. Έλα εδώ, δώσ' το μια στη πάπα. Εγώ βρίζεις ένα κόκκινο όλο το χρόνο και κρατάς ομπρέλα, πλάκα μου κάνεις. Άκου φίλε. Το χωρίζεις πίσω από το σφαιρικό. Περίμενε, επειδή αν θες να το σοβαρέψουμε, δεν σε συμφέρει. Γιατί? Ξέρεις που πήρες? Όχι, δεν σε κλείω. Πού πήρες τηλέφωνο, ρε φίλε? Σε μια σατυρική εκπομπή στο Μετρόπολη. Ωραία. Ο ένας βρίζει τον άλλο. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Και ο Κώστας βρίζει εμένα, σιγά τώρα. Ρε φίλε, είναι διαφορετικό πράγμα. Το βάζεις σε έναν αχταραμά. Πάμε παρακάτω. Okay, λες, ζευρίζει όλο τον χρόνο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι κάνουμε καλαμπούρι. Γι' αυτό παίρνω και εγώ τηλέφωνο, το καλαμπούρι. Ο Χιμένες επί ένα μήνα λέγατε ότι έφυγε για τα λεφτά. Σωστά. Όχι εγώ, ο Κωστής. Ο Κωστής. Υπεύθυνος εκεί για το ρεπορτάζ της εκπομπής γενικά για τα θέματα. Ποιος είναι? Η εκπομπή είναι αυτοτελής και αυτόνομη.
Αυτοτελής αυτή η εκπομπή δηλαδή είναι υπεύθυνη. Ακριβώς. Ναι. Ψάχνετε καθόλου για αυτά που λέτε? Με είδες ή με άκουσες να υιοθετώ την άποψή του? Ναι. Ένα μήνα τώρα αυτό λέτε. Όχι. Και εσύ και ο Κώστας. Το λέει ο Κωστής. Ναι. Εγώ δεν το υιοθέτησα. Εντάξει, τώρα παίζουμε τη λέξη. Καθόλου. Οπότε, οπότε καταλάβατε, μισό λεπτό εγώ. Και αυτό εδώ που είπε ο ακροατής που έγραψε, το είπε ο Χιμένας στη συνέντευξή του. Ότι έφυγε για τη μάνα του που έχει προβλήματα. Τώρα γιατί, γιατί το λες δημόσια, ρε φίλε, αυτό το πράγμα? Αφού το είπε στη συνέντευξή του ο Χιμένας. Εσύ το έστειλες το μήνυμα? Όχι. Εγώ λέω, καλέ μου φίλε, ότι εσύ το έστειλες το μήνυμα. Ναι, οκ, okay, μπορείς να βρεις τα νούμερα. Εγώ δεν είναι κάτι ιδιωτικό. Για... Δεν είναι κακό το ότι έστειλες το μήνυμα. Αλλά... Είναι ο άνθρωπος που δεν έστειλα μήνυμα, δεν θέλω μήνυματα. Μπορώ. Το να έχει πρόβλημα υγείας μια οικογένεια για μένα είναι πολύ πιο σοβαρό από το να δημοσιοποιηθεί το θέμα. Δεν το γνώριζα ότι δημοσιοποιήθηκε. Μόνος του το έκανε. Δεν το ξέρω. Ο άνθρωπος. Επειδή δεν το ξέρω, γι' αυτό και φρόντισα να μην ακουστεί. Γι' αυτό σε ρώτησα άμα ψάχνουν τα θέματα που λέτε. Επειδή προφανώς μπαίνει στο σπίτι. Μ' άκουσες να λέω κάτι για το Χιμένα, ρε φίλε. Κάτι το οποίο θίγει κάποιον ή διαστρεβλώνει την αλήθεια. Ναι, διαστρέβλουν την αλήθεια για την ΑΕΚ εδώ και ένα μήνα. Εγώ. Ότι έφυγε για τα λεφτά, για το budget, για αυτό ότι φεύγουν υπέρ της από την ΑΕΚ. Για τον Γρηγόρη μιλάς. Οκ, ρε φίλε. Εντάξει. Mm. Να είσαι καλά. Ο 250 λέει, η γη είναι επίπεδη. Ο 619. Ραπτόπλε, είσαι ο νούμερο ένα καθυστερημένο στο γαλαξία. Με το αλουμινόχαρτο μου έφυγε το τιμόνι. Θα σου κάνω μήνυση. Θα έρθω μάρτυρα της υπεράσπισης. 30%, ε. Γεια σας. Να κάνουμε και επίλογο, αποφώνηση. Μαρίνα Μπίκου, τι γίνεται να μην την παρουσιάσουμε. Τόσο ωραία πραγματάκια φορές, δε Μαρίνα, τόσο και εδώ. Άκουσες αυτό το ζώο που σε έβαζε χέρι για τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις. Ήτανε άριστες, αρτιότατες τον τελευταίο καιρό. Όλα αυτά που φορούσε, ναι. Μια χαρά είναι, γιατί φοράς δηλαδή επειδή αυτό το άτροπο ζώο σου την είπε. Λοιπόν, κυρία Μαρίνα Μπίκου, θα πει ειδήσεις αμέσως μετά. Καναλάκης για λαμάς και Δήμου. Δεν σου την είπε. Λάθος το κατάλαβα. Λοιπόν, ποιος το γράφει αυτό το πάντα θέα? Ποιος το γράφει? Δεν είδα, νομίζω ξέρω. Η Λίλα, α, μάλιστα. Ότι είσαι πάντα θεά. Έχεις την υποστήριξη γραμματική. Δεν βλέπω, ρε. Ξέρω από αυτά, εγώ ξέρω από αυτά του Mr. Bean. Γεια σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας.
Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.